Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Rap and Cool Show. Υποδεχτείτε τους! Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ρινγκ της επικαιρότητας! Που γίνονται οι τρίτες, ρε φίλε. Καλημέρα, καλημέρα από τον Κωνσταντίνε, καλημέρα κόσμο εκεί απ' έξω. Καλώς ήρθατε στο Rap and Cool Show. Μέχρι και τις 10 θα πάμε μαζί με κύριο Διτσιράπη στα ντεξ. Κωνσταντίνο, όπως συμφωνούσε, αγόρι μου. Τι κάνει αυτή η πρωτεΐνη μέσα εκεί. Πρωτεΐνη, ειδονία, έχει γίνει, κτίνος έχει γίνει. Άσε πρωτεΐνη, μια χαρά. Πάμε. Τι? Μην παίρνετε πρωτεΐνη. Μην παίρνετε. Κοινωνικό μήνυμα με το καλημέρα. Κάντε βάρη. Βάρη, κάντε, τρέξτε, κάντε, αλλά όχι πρωτεΐνη. Μακριά. Κάνει κακό στην καρδούλα. Όχι, σηκώ και αυτά νεφρά ειδικά. Ναι, ναι, ναι. Εδώ εντάξει, καλά. Αν κάνει εξετάσει, θα δει για 1,1 σε βρίσκει 1,8. Δεν μου λε. Παντού λέει βρίσκεται πρωτεΐνη. Και στα κρέατα μπορεί να βρει πρωτεΐνη. Πρωτεΐνη κανονική. Κανονική. Δεν μου λε φωνούλο πότε θα στρώσει, αγόρι μου. Παίρνει τι πρωτεΐνε, φουσκώνει σαν του κούρκου. Ναι. Πάνε μετά, πεθαίνουν 25 χρόνων. Εντάξει, όχι όλοι. Όχι όλοι, μισή. Όχι όλοι, μισή, μισή. Καλημέρα, χρόνια πολλά στη Βαρβάρα να πούμε. Έχεις μια Βαρβάρα εκτός από την εκκλησία μας εδώ που την περνάμε κάθε μέρα και τη χαιρετάμε. Έχω μια παιδική μου φίλη. Βαρβάρα. Μια, ναι. Η οποία είμαστε στο σχολείο μαζί. Mm-hmm. Και είναι η μαμά Τερέζα της γειτονιάς. Άντε ρε εσύ. Σε ένα μικροβιολογικό. Μπράβο της. Και την έχουμε εκμεταλλευτεί. Έλα πάρε μας λίγο. Ναι, αλλά θέλει και αυτή να και βοηθάει. Είναι καλός άνθρωπος που λέμε. Είναι καλός άνθρωπος. Μπράβο. Χρόνια πολλά λοιπόν στην κυρία Βαρβάρα εκεί της γειτονιάς σας που είναι η μαμά Τερέζα της γειτονιάς. Κυρία Βαρβάρα, 46 ευρώ κοπέλα. Κυρία είναι, εντάξει, τι είναι. Είναι κυρία 46, τι να την πούμε. Πιπίνη, τεκνό, δεν την πούμε 46. Κυρία Βαρβάρα. Μια χαρά είναι, μια χαρά αφού κάνει τη δουλίτσα της. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Τι ωραίε τρίτε είναι αυτέ, ρε Κωνσταντίνε. Τρελαίνομαι. Πονάνε, oh, 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 oh. Πονάνε,
που πονάνε, που πονάνε. Θα είναι το χαλί που θα παίζει κάθε Δευτέρα για να μην έχουμε προβλήματα. Που πονάνε. Μετά σε λέει τουρκο ραδιόφωνο και έχουμε. Γιατί ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή εδώ πού είναι ο Κερδημίτης να κατέβει κάτω να κάνει σεμινάρια. Δεν έχει διαβάσει τι γίνεται κάτω. Έχει ακούσει τι γίνεται. Κοίταξε. Ναι. Είναι... Άσο να παίζει το χαλί μας από κάτω να ξέρουμε ποιοι πονάνε. Άκουδο. Ναι, ναι. Δεν βλέπετε την μπάλα του Ολυμπιακού, τη ΣΑΕ και του ΠΑΟ. Ναι. Δεν βλέπετε. Κακό, σαφώς, εννοείται. Εννοείται, μαζί σου είμαι σε αυτό. Εννοείται, Κωνσταντίνε μου. Αυτοί που πονάνε σήμερα. Ποιοι είναι. Δεν είναι ούτε οι αεξίδες ούτε οι Ολυμπιακοί. Ναι, αλλά τα πρωτοσέλιδά του άλλα με δείχνουν, Κωνσταντίνε μου. Μιλάω για τον κόσμο. Α, για τον κόσμο, ναι. Τώρα θα πεις υπάρχουν οι δημοσιογράφοι που κάνουν δουλειά του και ο κόσμο. Σωστά. Τα πρωτοσέλιδα είναι του κόλου. Ναι. Γενικώ δεν μ' αρέσουν τα πρωτοσέλιδα. Ένα σεμινάριο και η Δημήτρη κάτω να του περάσει όλου γιατί είναι πολύ light, είναι πολύ πίσω ακόμα. Στο κλάμα. Ποιοι πονάνε περισσότερο. Εγώ λέω οι συμπολίτες. Η Αριανή κυρία Κλειδί. Οι συμπολίτες πονάνε. Ναι. Θα σου κάνω εγώ μια πιο βαθιά ανάλυση. Ανάλυση. Ναι. Αυτοί που πονάνε αγόρι μου πιο πολύ. Ναι. Νικολάρα μου. Ναι. Κουμπαράκι μου. Δεν χάνομαι τίποτα, κουμπαράκι μου. Είναι οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟ. Και αυτοί πονάνε. Και αυτοί όντως πονάνε. Αυτοί πονάνε πιο πολύ από τους Αριανούς. Ναι, ναι, ναι. Τους Ηρακλειδείς, τους Ολυμπιακούς, τους Παναθηναϊκούς. Και ξέρεις γιατί. Ξέρεις τι λένε μεταξύ τους. Ρε θα πάρουν πρωτάθλημα αυτοί. Εμείς παίζαμε μπαλάρα. Φράγκο δεν παίρναμε. Λίγα λεφτά. Ναι, ναι. Συμβόλαια δεν είχαμε. Ναι. Τρέχαμε στα Καραϊσκάκια με ξύλα κτλ. Τρώγαμε σούτια κυνηγητά. Δεν συμμαζεύεται. Δεν μας προστάτευε κανένας. Δεν μας προστάτευε κανένας. Παίζαμε. Και είχαμε και μπαλάρα. Μπαλάρα έτσι μέσα σε όλα. Ναι. Δηλαδή άμα ρωτήσει τον Ασλανίδη, τον Κούδα, τον Σαράφη, τον. Εντάξει, χαίρονται. Απλά έχουν ένα παράπονο μέσα του. Αυτό έχουν. Δεν νομίζω να είναι. Αγώνα. Παράπονο είναι. Περίμενε, αγόρι μου. Θα θέλω να βιώνω αυτό που ζουν τώρα οι παίκτες συγκεκριμένοι. Αυτοί από μέσα του, πώς νιώθουν. Βράζουν. Ναι, βράζουν με την έννοια ότι κοίτα να δει, εσύ. Εμείς παίζαμε μπαλάρα, κάναμε ράνομα, αλλά δεν είχαμε αυτές τις παροχές. Δεν νομίζω να μην δε χαίρονται. Παοξίδες είναι, ρε φίλε. Φαντάσου ναι. Τώρα μετά από 20 χρόνια να έχουμε γίνει γέροι. Ναι. Θα είμαστε, εγώ θα συνθέσω ακόμα πιο νεόκομο. Κατάξει, 10 ναι. Χρόνια πιο νέος, εντάξει. Και να βρεθεί, ξέρω εγώ, μια κατάσταση στην Ελλάδα και να υπάρχουν, ξέρω εγώ, τέτοιες παροχές στους ρεπόρτερ, δημοσιογράφους κτλ. Τέτοιοι μίστε κτλ. Και να είναι του κόλου δημοσιογράφοι, ατάλλαντοι κτλ. Να παίρνουν εδώ και τι θα λέμε εμείς. Κοίτα να δες τι κάναμε. Εμείς τότε κάναμε δουλειές. Κάναμε νούμερα. Πάνω ναι. Στην κρίση εμείς. Ναι. Τραβήξαμε τον κασμά του. Εντάξει, δεν έχεις άδικο σε αφορά την προσέγγιση σου στο κοινωνικό κομμάτι. Ένα είναι αυτό. Ένα είναι αυτό. Πάμε παρακάτω γιατί θέλουμε να αναλύσουμε εδώ πράγματα. Να σχολιάσουμε. Το δεύτερο είναι να σε καρά παπάς. Να βλέπεις το καθαρό πέναλτι της Λαμίας που δεν το δίνει ο διαιτητής. Ναι. Να βάζεις ανακοίνωση. Ναι. Και μετά από λίγο να βάζεις goal offside. Ναι. Είναι οξύμορο. Και να δίνει δεύτερη κόκκινη στον Πανετολικό που δεν είναι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έναντι του ΠΑΟΚ είναι 70-30 η διαιτησία υπέρ του. Ναι. Ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ ξυπνάει και τι κάνει. Το δεύτερο κομμάτι που θα πω. Έχει μια καλή διαιτησία. Και βοηθιέται στην πρώτη φάση την το μετά... πέναντι μάθημα που το είδε όλη η Ελλάδα. Okay. Αγώνα... Και να σου πω κάτι, πώς νιώσαμε εμείς οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Ναι. Θέλαμε να το δώσει. Ναι. Φυσικά θέλαμε να το δώσει. Πρόσεξε. Όλοι θέλαμε να το δώσει. Πρόσεξε τώρα να σου πω. Με ομάδα η οποία δεν ανοίγει τα πόδια της. Δεν τα ανοίγει, βέβαια. Λαμία είναι σφιχτή. Είναι λίγο κλειστή. Γιάννενα κτλ. Ναι. Με Ξάνθη και Γιάννενα ναι. Δεν θα πάρει διαιτησία. Ναι. Δηλαδή πήρε με Ξάνθη διαιτησία. Στην αποβολή του Κίτσιου, την οποία σε άφησε με παίχτες. Αλλά ο Ολυμπιακός. Αυτά όμως που λες τώρα με την Ξάνθη, αυτή η φάση είναι ψυχουλάκι, είναι σποράκι στο καρπούζι. Έτσι. Δεν μιλάμε τώρα δηλαδή, για γκολ που να σε ακυρώσουν, offside, πέναντι ανύπαρκτο. Ο Ολυμπιακός. Ναι. Δώστα η κάθε αγωνιστική. Έχει πάρει τον αφρό. Βέβαια. Είναι δεύτερος. Βέβαια. Οπότε επικοινωνιακά δεν μπορεί να βγει και να πει. Και ας πήρες το πέναλτι, μετά βλέπεις εσύ την αποβολή τη δικιά μου. Γιατί δεν έχω να αποβάλει τον Μπαράλες. Την αποβολή του Μπαράλες, τη μία αποβολή του Κάνιας. Ο Κάνιας δεν είναι και η δεύτερη κίτρινη, φίλε αυτή. Ένα τρίτο. Θες να σου πω και το υφάσι του πέναλτι του Αντέγιο. Μπορεί που δίνεται σχεδόν παντού σε όλα τα γήπεδα. Να το δώσει. Πρόσεξε. Φυσικά μπορεί να το δώσει. Ναι, φυσικά. Ένα άλλο κομμάτι. Άλλο γρήγορα, κομμάτι. Γρήγορα. Πάμε, ναι, πάμε να τα πιάσουμε ένα προς ένα. Εδώ είμαστε. Πέρασε 1,5 μήνας ναι. Από τότε που ήταν να ανανεώσουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ ή να μην ανανεώσουν. Ναι, αυτό είναι το κομμάτι του ανανεώσουν. Τώρα γιατί το αργήσανε, θα το πούμε μετά. Φαίνεται τώρα ποιοι παίκτες πρέπει να μείνουν και ποιοι παίκτες πρέπει να μείνουν. Σε είχα πει κάτι πριν 20 μέρες. Ποιοι θα ανανεώσουν. Στα είχα πει. Ο Σαχόφ είναι για διώξη. Άσο Σαχόφ, τελείωσε, τα είπαμε. Χθες ο Κανίας και προχθές ο Κανίας είναι για να του πει παίρνει 100 ευρώ. Θες πάρε 80 και μείνε, ναι. Δεν θες να μείνεις. Πάρε παίξε στη μεικτή ανθρωπότητα που λέει ο Αλέφαντος και μάθε. Μεικτή ανθρωπότητα. Και βρίσκε με που σε έδιωξα.
Πασχαλάκης, Κρέσπο, Βαρέλα. Τα είπαμε. Αυτοί οι τρεις. Κρέσπο, Βαρέλα. Αυτοί οι τρεις. Πασχαλάκης δίνει το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. Πασχαλάκης είναι ο καλός τρελός που σου έλεγα χθες. Τι έλεγα χθες. Είναι καλός τρελός. Πασχαλάκης που θέλετε να του δώσετε 400, ζητάει 600, του λέτε 500, δώστε το 650. Να τελειώνουμε την ιστορία με τον Πασχαλάκη. 650. Σαφέστατα, ο Πασχαλάκης, μισό δευτερόλεπτο για τον Πασχαλάκη λίγο. Ναι. Σε ένα πρωτάθλημα που ο ΠΑΟΚ είναι ο λιγότερο κακός. Αυτό εγώ βλέπω. Είναι ο λιγότερο κακός. Γιατί να μου πούνε οι Ολυμπιακοί και οι Αεξίδες που φωνάζουν, ποιος θα το πάρει το πρωτάθλημα. Ο λιγότερο κακός. Ποιος θα το πάρει, ο Ολυμπιακός με τον Γκερέρο. Ποιος θα το πάρει. Το λέω εγώ, ο λιγότερο κακός. Που κάνει 30 φάσεις για να βάλει μισό γκολ και αυτό το ένα είναι offside. Το λέω εγώ, ο λιγότερο κακός. Ή ΑΕΚ να το βάλει. Ωραία, λοιπόν. Ο Πασχαλάκης λοιπόν, αυτός ο πολύ ωραίος τρελός, είναι ένας από τους δύο MVP του ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε τώρα, παίχτες μας είναι. Ο Πασχαλάκης λοιπόν, που λέω κι εγώ, αυτή τη στιγμή πρέπει οπωσδήποτε να του ανανεώσετε το συμβόλαιο. Τον Πασχαλάκη τι τον κάνατε στη Τζέρσι. Του κλείσατε μια πιθανή μεταγραφή σε μια ομάδα να παίξει για δύο χρόνια και την στα 29 προς 30. Και όμως Κωνσταντίνε, το είπα κιόλας θες φεύγοντας, ο Πασχαλάκης στα αγγλικά ταμπλόες και στις εφημερίδες πήρε τη μεγαλύτερη βαθμολογία, 7. Και μιλούσαν για world class αποκρούσεις στο σούτ εκεί του Ζηρού. Χθες κάνει μια μεγάλη απόκρουση. Τεράστια απόκρουση. Αλλά είναι παίχτες μας και αυτό, τι να κάνουμε τώρα. Οπότε μην κάνετε γυφτιές. Στο Πασχαλάκη δεν κάνουμε μαγκές. Στο Βαρέλα και τον Κρέσπο δεν κάνουμε μαγκές. Στο Βαρέλα δεν κάνετε μαγκές. Περισσότερο στο Βαρέλα και λιγότερο στον Κρέσπο. Σωστά μιλάς. Σωστά μιλάς. Ναι, εδώ. Ναι. Τώρα, εκείνη τη φακλάρα τον Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ τι έχει πάθει, φίλε, γιατί θέλουμε να το κουβεντιάσουμε. Τι έχει πάθει, έχει ξυνήσει, θέλει να φύγει. Όχι. Ο Μπίσεσβαρ είναι χοντρός, παιχταράς, ποιοτικός κτλ. Αλλά πλέον πάει προς το γύρας και στο πάχος. Άκουσε με εμένα. Ναι. Ο Μπίσεσβαρ δεν πρέπει να ανανεώσει. Πες του πάρει 2 εκατομμύρια από την Τουρκία και άσε μας ήσυχο. Καλά, 2 δεν θα πάρει. Ένα εκατομμύριο το δίνουν οι Τουρκαλάδες από ό,τι έχω ενημερωθεί. Άμα σου δώσουν στα 30 σου με αυτόν τον κόλο. Ναι. 1 εκατομμύριο οι Τουρκαλάδες να πας στο καλό. Άρα Μπίσεσβαρ, Σαρκόβ. Να φέρω και τον Λάμπρου πίσω εγώ, έτσι αυτό λες τώρα. Πίσω, ναι. Να ανανεώσω λίγο την καρταρόπα μου, αν δεν θες. Ο Λάμπρου. Ή να δώσω μισό-μισό, ή να δώσω τον χρόνο στον Νουάντα, γιατί εγώ είμαι πάρα πολύ. Το ξέρω ότι είμαι δίκαιος. Πάρα πολύ καλά. Και είπε ο Λουτσέσκου συνέδρες τύπου, είμαστε σε φάση που του δίνουμε τον χρόνο που θέλει και αυτό σιγά-σιγά. Και θα ξαναπαίξει ο Νουάντα. Πρόσεξε τώρα. Ναι. Το σημαντικό είναι ότι πήρε ένα σφυριγματάκι σε εμά που ο αντίπαλο δεν κάθισε. Σαφώς. Που σημαίνει ότι είσαι οργανωμένος. Ναι. Δεν είσαι δηλαδή ξέμπαρχο αμπέλι. Είσαι οργανωμένος και στον αγωνιστικό χώρο όσο μπορείς, γιατί δεν μ' αρέσει αυτό που βλέπω. Και άμα ρωτήσεις, στο αγωνιστικό κομμάτι. Και άμα ρωτήσεις 20 παλεμάχους και πες δεν θα σε βγάλω στον αέρα, ναι. Για μιλά μου, πες μου στο off the record, ναι. Θα κλαίνει οι παλέμαχοι. Θα κλαίνει, λες. Θα κλαίνει οι παλέμαχοι. Όλα αυτά που λες. Και θα κλαίνει οι φουκαράδες, ναι, και, ναι. Και θα έχουν και δύο. Ε, ας κλαίνει, εντάξει, okay, ναι. Εγώ δεν νομίζω να κλαίνει όλοι. Όλα αυτά που λες πάντως, εγώ με εστερνίζω την άποψή σου και πολλών συμπαοξίδων μου. Έτσι, φίλων και αντιπάλων και εχθρών. Ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι η θελκτική ομάδα, ρε παιδί μου. Δεν είναι ομάδα που κάθεσαι και σε τρελαίνει. Αλλά έχει κάποια στοιχεία με νοοτροπία, πρωταρτή και νικητή. Ατομικά καλούς παίκτες. Άναγιά σου. Ο προπονητής σου. Εδώ ερχόμαστε τώρα. Ο προπονητής σου είναι απάτη. Απάτη ο Λουτσέσκου. Ναι, ο Λουτσέσκου απάτη. Είναι μια απάτη όμως. Είναι μια προπονητική απάτη. Ναι. Τον έχετε κάνει μπάμπα με αυτό και τα λοιπά. Έχει και ένα ύφος εκεί και τα λοιπά. Ναι. Η ομάδα του Προέδρου. Α, πάλι του Προέδρου. Ο Λουτσέσκου, ναι, δεν κάνει τίποτα. Όχι. Οι άλλοι προπονητές που είχα, ναι, διαχρονικά με τους ίδιους παίχτες, ναι, ναι, έτσι, και με τον ίδιο Πρόεδρο που τα έχουν, γιατί δεν τα έκανε αυτά που κάνει ο Λουτσέσκου. Γιατί είχε δει. Γιατί έπεσε. Όχι, θα το πει σαν λίγο 3 χρόνια. Το κάνει 3 χρόνια. Έπεσε η χούντα του Ολυμπιακού, έπεσε. Α, λες ότι μέσω τη ΕΠΟ γίνεται. Θα πάρει ο ΠΑΟΚ ένα σφύριγμα, θα πάρει Ολυμπιακό 2. Θα πάρει μισό ΠΑΟΚ, μισό Ολυμπιακό. Ένα ΙΑΕΚ. Έχει εξισορροπηθεί και τα λάθη είναι ισορροπημένα. Έχουμε κακές διαιτησίες. Εγώ επιμένω προσωπικά, θα πω ότι δεν είναι ισορροπημένα τα λάθη. Τα παίρνει ο Ολυμπιακός. Τα λάθη τα περισσότερα τα παίρνει ο Ολυμπιακός. Παίρνει και η ΑΕΚ και χθες μετά από 11 παιχνίδια, σωστό, μετά την πρεμιέρα πήρε, ναι, και ο ΠΑΟΚ. Μπράβο. Αυτό περίμενε όλη η γωνία, γι' αυτό το κάνανε και πρωτοσέλιδο. Το κάνανε πρωτοσέλιδο. Το πρωτοσέλιδο του στην Αθήνα είναι αδυναμία. Τα πρωτοσέλιδα τα δικά μας με το κλάμα είναι αδυναμία. Ως ψυχολόγος πες μου λίγο κάτι, φίλε. Πρωτοσέλιδο πρωτάθλητη σήμερα. Αηδία, κάντε και την απονομή να τελειώνουμε. Ναι. Δώστε το πρωτάθλημα στο Ολυμπιακό με τον Τσίπρα, όπως μας το έδωσαν πέρσι αυτά, δηλαδή. Αυτά, ναι, αυτά εδώ, ναι, είναι κατευθυνόμενα από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Καθαρά, εντελώς. Ναι. Ναι. Ή από την ΠΑΕ ΑΕΚ όταν κλαίει η ΑΕΚ. Τι είναι αυτό, ρε αδικημένε, λέει η ΑΕΚ που πέρσι κέρδισε τη Λαμία με 2 μέτρα απέναντι, ναι, έξω από την περιοχή. Ναι. Αυτοί φτιάχνουν κλίμα υπέρ των ομάδων τους. Ναι. Διότι πρέπει να δικαιολογήσουν στο λαό τους, να βρουν μια δικαιολογία. Ευτυχώς όμως
Ο λαός υπάρχουν φωνές και τα λένε και ξυπνάς κόσμο. Ευτυχώς όμως ο λαός της ΑΕΚ και ο λαός του Ολυμπιακού δεν είναι βοδοτάγαρο σαν το λαό του ΠΑΟΚ. Στο λέω στα ίσια. Γιατί το λες αυτό όμως, για να κάνω, ναι, γιατί... Να είναι 30 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό ο ΠΑΟΚ και να λέει μας κλέψαν το πρωτάθλημα και άλλοι να το πιστεύουν, να μην τους χαρακτηρίσω και να λένε ο, και εκεί ο ΠΑΟΚ έκανε προπαγάνδα κατά του Ολυμπιακού χωρίς να εμπλέκεται στο box. Δηλαδή εγώ τώρα ας πούμε πήγα σε κάτι αγώνες box και λέω αυτός και τα λοιπά. Να ήμουν εγώ από τον έδερνα. Πώς το ναι, αλλά ήσουν απ' έξω το χορό, λες. Ουσιαστικά δεν συμμετείχα στη μάγη και κλαίγομαι γιατί δεν. Ναι, κατάλαβα τι θέλω. Μα είμαι έξω από το ρινγκ. Τι να κλάψω. Όλο το αγόρε μαλλί τη γκόμενα. Σ' αρέσουν τα κοντά μαλλιά, έτσι. Ναι. Είδε άμα δεν είχα το Χασαπόπουλο που λέει στο παιδί, δεν θα την έβλεπε. Άμα δει κοντό μαλλί, αμέσω σου σηκώνεται η διάθεση, έτσι. Σου φτιάχνεται. Θεσσαλονικιά είναι. Μαρία Γάλιου, δικηγόρο. Δικηγορίνε, φίλε, εργαλεία. Γαλλία και με το μυαλό σου μπορούν να παίξουν και να κάνουν πραγματούδια. Οι δικηγορίνες πρέπει να κάνουν παιδιά. Θα κάνουν, δεν θα όχι, κάνουν. Με τον αυτόματο. Το πιλότο. Αυτόματο που. Ναι, πιλότο. Καλά τον είπα εγώ, πιλότο. Δεν χρειάζονται άντρες. Δεν θέλουν άντρες. Η γυναίκα. Δικηγορίνες. Η μεγάλη καριερίστρια γυναίκα. Ναι. Διαλέξει και παίρνει καριέρα οικογένεια δηλαδή. Όχι, κάτι ενδιάμεσο δεν πάει. Το παιδί του Σολίνα, εμένα μια οικογενειακή φίλη. Τα είχε μπλέξει με έναν οικογενειακό φίλο. Τη βγήκε να πούμε σκάρτος, λέει η ίδια. Εγώ δεν εμπλέκομαι σε τέτοια θέματα. Ναι, ναι, βέβαια. Και έκανε μωρό μόνη τη, να πούμε. Πώς το έκανε μόνη της. Ξέρω εγώ. Τι έκανε, αγόρι. Πήρε το σπέρμα. Με πασάμε πρωί-πρωί. Ρε ψυχούλα μου. Το έκανε μόνη της, χωρίς άντρα. Τι έκανε μόνη της. Πώς έπαιρνε, βάζουμε βουτού στο χέρι. Εκεί μάζευαν όσοι μάζευαν τους άντρες. Το βούτυρο αλπίνο και το κάνει. Αυτή πήρε το σπέρμα. Τι θα ακούσουμε πρωί-πρωί. Εδώ θέλω να ακούσουμε για τα πέναντι. Για το ρουσάι του Ολυμπιακού. Γι' αυτό λέω και αργερίστριε. Οι επιχειρηματίνες που ξέρω εγώ που παίρνουν έναν, λέει τον αγάπησα. Τον αγάπησε. Τι αγάπησε, τα λεφτά, την καριέρα, τη δόξα. Πες ότι αυτή έχει λεφτά. Θέλει ένα μπαγλαμά να τεκνοποιήσει. Μόλις τεκνοποιήσει δύο χρόνια, το δώσει. Το δίνει. Κοίταξε, μπορούσε να το πει και την αρχή. Μάγκα, σε θέλω μόνο και μόνο για αυτό το σκοπό. Ο άλλος θα κάνει τη δουλειά του. Εγώ έχω ένα φίλο μου, παλέμαχο ποδοσφαιριστή. Άντε πάμε του παλέμαχου, με τι έπαθε. Παντρεύτηκε μια πολύ πλούσια γυναίκα. Η οποία να πούμε σχολεία ιδιωτικά και μου λέει. Και μου λέει σε δύο χρόνια έφυγε. Τον έστειλε. Ναι, το σχόλα, κανονικά. Πρώτη, δευτέρα, δημοτικού, γεια σας. Μάγκας και λέει, εξασφάλισα τα παιδιά μου, λέει μια ζωή, λέει ζωάρα. Ζωάρα, λέει τα παιδιά μου. Εξασφάλισα τα παιδιά, δεν έχει να σκεφτεί τίποτα. Τίποτα. Αυτόν τον χώνει κανένα χατζηλίκι, σταμάτησε το χατζηλίκι. Τώρα, εντάξει τώρα να τον χώνει και χατζηλίκι, δεν τον χώνει, αλλά δεν του ζητάει. Δεν το ζητάει. Να μαλώνει για τα παιδιά τα κανονίζουν όλα αυτοί. Τελείωσε. Σχολή, ναι, έκανε τα παιδάκια του. Τελείωσε. Μπορεί να κάνει και τη ζωούλα του, να πάει στα ταξίδια του, στα έτσι του. Και μου λέει, έσωσα τα παιδάκια. Ωραίο σκεπτικό. Για κάποιον ο οποίος θέλει να είναι ανέμελος, πεταλουδίτσα σαν και σένα. Πεταλουδίτσα σα είσαι. Εσύ έκανε τίποτα πάνω σε. Εγώ φίλε το στεφάνι μου, το έχω πάνω απ' όλα, αφού ξέρει πώ είμαι με την Τζέννη, τα ξέρει και εκτός αέρα, άσχετα που κάνει το χουλιαμά. Στο σανσέρ μπήκατε παρέα, όχι. Οι άλλοι μπήκατε. Οι άλλοι, εγώ δεν μπήκα σαν σανσέρ. Εγώ έκανα ντουζ, ρε φίλε. Έπαιρε φωτιά το ξενοδοχείο και έκανα ντουζ. Λέω εντάξει, πήρα φλάουρα αυτόπλου και προκάλεσε ραδιέρε. Εσύ δηλαδή πώς δεν πήρες χαμπάρι ότι πήρε φωτιά το... Αφού άρχισε να βαράει σιρήνα ρε. Όχι, γιατί δεν κατέβγες λέω. Δεν ξέρω πώς συνείδα. Λέω θα ράξω εδώ. Δεν γίνεται να χάσω αυτό το πρωτάθλημα ρε φίλε. Δεν γίνεται να το χάσω το πρωτάθλημα. Θα σβήσει φωτιά από μόνη της. Τι καλέ κάνε τώρα. Τι είσαι εσύ. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, θες να πιάσουμε λίγο το μάτς. Χθες λες ότι έσκασαν περισσότερο οι Αριανοί Κυρακλειδείς και εγώ αυτό διαπίστωσα. Πρώτα, στα social media. Πρώτα αυτό διαπίστωσα. Οι παλέμαχοι της δεκαετίας του 70. Αυτοί δεν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ. Έλα μωρέ Κωνσταντίνε τώρα. Εντάξει, okay, μπορεί να νιώθουν κάποιοι ότι. Οκ, εμείς δεν είχαμε αυτές τις παροχές, αλλά παοξίδες είναι κι αυτοί. Έχεις δει γέρο να διαμαρτύρεται, γέρο. Ναι, είναι κακιά η διαμαρτυρία του παππούλη. Γινόμαστε ξινοί όσο μεγαλώνουμε. Σκατόγερος γίνεται. Ναι, όσο μεγαλώνουμε, γινόμαστε ξινοί. Βγάζουμε ό,τι αρνητικό είχαμε όλη μας ζωή και το συσσωρευμένο. Ναι, οκ, okay, το δέχομαι αυτό. Εγώ έχω μπει σε τέτοια κουβέντα. Ναι. Από πολλούς παλέμαχους του ΠΑΟΚ, το οποίο δεν θα εκθέσω κανένα. Ποτέ. Ναι. Δεν είμαστε τέτοιοι τύποι. Ξέρεις πώς νιώθω που θα πάρω ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Σκασμένοι. Με αυτή την μπάλα που παίζει. Ναι, σκασμένοι. Το... Έπρεπε να σου ρωτήσει ποιος να το πάρει. Εγώ θα κάνω ένα ερώτημα στους φίλους μου. Γιατί σήμερα περίμενα να με τσιγκλίσουν. Ποιος να το πάρει. Θα πείτε πάρει, μου, ποιος. Να το πάρει ο λιγότερο κακός. Ναι. Για φαντάσου να το έπαιρνε ο Ολυμπιακός φέτος. Με ποια ομάδα. Λέμε. Ο παλέμαχος του Ολυμπιακού, ας πούμε πριν από 30 χρόνια. Δεκαετία 70. Δεν θα έλεγε ρε παιδάκι μου τώρα τι είναι αυτή εδώ πέρα. Βρε όχι μόνο παλέμαχος.
και ο Ριβάλντο, ο Τζοβάνι, ο Γιαννακόπουλος που τη χτες οι άλλοι μαζέψει πολλούς. Και αυτοί θα κλέγανε. Πέρσι που πήρε η ΑΕΚ πρωτάθλημα. Ο Τσάρτας, ο Σαβεύσκι και άλλοι δεν λέγανε ένα συνάδελφο. Βρε δεν το χάρηκα, ξινό τους βγήκε. Ξινό τους βγήκε. Αλλά τουλάχιστον εγώ δεν έχω τύψεις γιατί είναι κάποιος καλύτερος από μένα. Δεν είναι κανένας. Σωστό. Καθόλου. Και περιμένα 10 αγωνιστικές πότε θα πάρει ο ΠΑΟΚ ένα σφύριγμα. Το πήρε, τι να κάνουμε τώρα. Τελείωσε. Το πήρε κακό, στραβό με κορυφαίο τον Πασχαλάκη πάλι. Ναι, είναι λίγο ντροπή να έχει κορυφαίο, να έχει πρωτοπόρο και να έχει συνέχεια τον τερματοφύλακα. Δεν κάνετε το παιδί που το συμπαθώ και τσιγκουνιές και τέτοια. Όχι, 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 όχι. Είναι παλίκαρος. Λοιπόν, θέλετε δώρα, θέλετε πολλά μεγάλα πίθανα δώρα. Ναι, τότε κατεβάστε το My Free to Go App. Το κυνήγι των Flames και των δώρων ξεκίνησε με το Flames to Go. Συγκεντρώστε Flames με ό,τι και αν κάνεις και τα εξαργυρώνεις για να συμμετάσχεις σε όποιους και σε όσους ενεργούς διαγωνισμούς θες για να διεκδικήσεις απίθανα δώρα μέσα από τον ανανεωμένο My Free to Go App. Φίλες και φίλοι, το κυνήγι των Flames ξεκίνησε κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα. Μπείτε, ανακαλύψτε τα νέα δώρα μέσα στο My Free to Go App. Θέλω να βάζω από κάτω το πονάνε. Α, μπράβο. Ένα σμαράγδα μου, ένα κορίτσι μου. Το σουξέ μας. Η επιτυχία μας είναι. Αυτό θα βάζεις και θα χαλαρώνεις. Σκάσανε. Πονάνε. 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 Πάμε, Ποντζόρνο, καλημέρες. Αν μείνετε έξω από το σπίτι. Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα. Σιγά, η Χουάνη. Ναι, το αυτό. Η σώμα έκλεισε. Άντε, μπορώ να φάω. Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα. Σιγά, η Χουάνη. Ναι, το αυτό. Η σώμα έκλεισε. Άντε, μπορώ να φάω. Λοιπόν, να μιλήσουμε για ένα αγαπημένο θέμα. Τη σάτυρα, ή μάλλον καλύτερα τις μιμήσεις. Και ως γνωστόν, οι ποδοσφαιρόφιλοι έτσι γαλουχηθήκαμε με Γιώργο Μητσικώστα. Γουστάζεις Μητσικώστα, εσύ. Είναι φίλο μου. Φίλο σου, ακριβώς. Αλλά δεν μπορούμε να μην δώσουμε respect όμως και στον τεράστιο Τάκη Ζαχαράτο. Άλλη σχολή, πιο showman, αλλά απίστευτο ταλέντο. Μεταμορφώνεται κυριολεκτικά σε αυτό που μιμείται. Ο Ζαχαράτος έρχεται από 7 Δεκεμβρίου στο Βεργίνα Θέατρο με ένα ολοκένουργιο show που θα τα έχει όλα, χορό, τραγούδι και βεβαίως πολύ γελιό. Μιλάμε για υπερπαραγωγή με πλούσια σκηνικά, πολλούς χορευτές και τα πάντα όλα. Όσοι ενδιαφέρεστε θα βρείτε εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Οι παραστάσεις θα παίζουν κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Καλό πρωινό, να έχετε άπαντες όπου κι αν είστε, σκασμένοι και μη, έτσι, πονεμένοι και μη. Να βάλουν οι άνθρωποι στην ατζέντα τους τη λογική. Δηλαδή, ότι οποιαδήποτε ομάδα υποστηρίζουν, θα βάλουν στην ατζέντα τους τη λογική. Η λογική λέει, έχουμε ένα πρωτάθλημα στο οποίο υπάρχουν υπήρχαν τρεις διεκδικητές. Έγιναν δύο συμπορία. Έγιναν δύο λογικά. Ναι. Λοιπόν, δεν κλαίμε με τον ένα να τον κρατάμε όμως με μπαλονάκι για να μείνει δύο. Να τα λέμε όλα. Να τα λέμε όλα, Κωνσταντίνε, γιατί ο ΠΑΟΚ βαθμούς, αν εξαιρέσει το χθεσινό που δεν ξέρω πώς θα τέλειωνε, δεν πήρε από τη διαιτησία. Ο Ολυμπιακός πήρε. Ναι. Πήρε ο Ολυμπιακός. Πήρε. Πήρε 4-5 βαθμούς. Ναι. Ναι, εντάξει, με τον ΠΑΟΚ δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Έγινε το πέναντι στο 1-0 να δούμε τι θα γινόταν. Ο ΠΑΟΚ πήγε στη Νέα Σμύρνη, έβαλε γκολ τρακυρώσανε. Στον Όφη δεν το δώσανε. Πέναντι. Πήρε πέναντι μούφα, αλλά δεν απευλήθη μετά ο ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Το ίδιο είναι και χθες. Ναι. Δεν του έδωσε πέναντι, ναι. Αλλά μετά τον πήρε πριν ο Κορδέλο ο κύριος από τον Πειραιά. Ναι. Αποβολή άδικη, μία αποβολή του Μπαράλες. Πέναντι που εγώ σου ξαναλέω δίνεται παντού. Του Αντέγιο, ποιος είναι ο Ασίγμα, ποιος είναι εκείνος ο Μαυρούκος. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Να καθίσουμε στα 3 μέτρα και να τον εκτελέσουμε για μια φάση που ευτυχώς όλος ο οργανισμός ΠΑΟΚ βγήκε και είπε σύζομος, παιδιά, δώσε το, ήταν απέναντι. Δεν κρύφτηκε. Ναι. Και βλέπουμε μια ομάδα η οποία δεν είναι ομάδα, είναι μερικές καλές πινελιές κάποιων μεμονωμένων παικτών. Όπως είναι ο Βιερίνια, ναι. Όπως ήταν ο Μάτος και δεν είναι πια. Ναι. Όπως είναι ο Βαρέλα. Ναι. Όπως είναι ο Πρίγιοβιτς και όπως ήταν ο Πέλκας και δεν είναι πια. Και όπως αρχίζει, γιατί εγώ σου είπα, δεν ναι. Κοιτάζω προς, κοιτάζω. Ναι, ναι. Ο Άρντα χθες μένα μου άρεσε. Ναι. Ήτανε ναι. Πολύ καλός ο Άρντα. Εγώ τον ξεσκίζω τον Άρντα γιατί, λοιπόν, γιατί είναι πολύ καλός παίχτης, γι' αυτό τον ξεσκίζω. Έχει λοιπόν ο ΠΑΟΚ 4-5 καλές μονάδες. Ναι. Ο προπονητής του. Και έχει και τον Βαρέλα που είναι σταθερά. Ναι, ναι. Ο οποίος είναι και πίσω και μπροστά. Μεγάλη άνοδο και μεγάλη βελτίωση. Ναι. Και από την άλλη μεριά έχουμε έναν προπονητή στον ΠΑΟΚ ο οποίος του λέει ο πρόεδρος, κοίτα μάγκα. Εντάξει, εγώ είμαι ο Άρχοντας. Και το βλέπει όλος ο κόσμος. Ότι είναι ομάδα του Προέδρου. Ναι. Δεν είναι ομάδα του προπονητή. Πέρσι η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα όπως το πήρε, ήταν ομάδα του προπονητή. Ναι. Ήταν ομάδα του Χιμένεθ. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Ναι. Πέρσι η ΑΕΚ έπαιζε μπαλάρα.
Όχι, όμως η ΑΕΚ το υλικό που έχει και είχε. Α, λες ότι με βάση τα υλικά που με είχε. Με βάση τα χρήματα που είχε. Ναι. Υλικό, το πήρε ο Χιμένης και λέει: εγώ δεν μπορώ να παίξω παραγωγικό ποδόσφαιρο. Ναι, θα πάω με το κούτσα-κούτσα μισό μηδέν και λίγο διαιτησία και με καλά. Θα πάω με αυτό το στυλ. Ναι. Ο άλλος θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ να πετάει. Ναι, βάση του ρόστερ που έχει. Βάση του ρόστερ που έχει. Θα έπρεπε να είναι όμορφα στα μάτια μας. Ναι. Δεν θα έπρεπε να κινδυνεύει ούτε να δίνει δικαιώματα με τη Λαμία να βγαίνει κάτω και να. Γιατί ο ΠΑΟΚ. Στο αγωνιστικό κομμάτι. Στο αγωνιστικό γιατί κομμάτι. Το εξωαγωνιστικό, το δυτικό δεν μπορεί να το ελέγξει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Και δίνει δικαίωμα ο ΠΑΟΚ με το πέναλτι του Βιερίνια εχθές και με το κακό ποδόσφαιρο που έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο. Δίνει δικαιώματα, επικοινωνιακά δικαιώματα δίνει ο ΠΑΟΚ. Και να βγαίνουν οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ και οι παραγωγοί του ΠΑΟΚ να δικαιολογούν και να λένε τα σωστά. Όχι, και εγώ δεν θα δικαιολογήσω τίποτα. Η εμφάνιση ήταν κακή και χθες. Ναι. Αλλά δεν μπορώ να τα πάρω αμπάριζα και να ισοπεδώνω τα πάντα. Αυτό το ότι ο ΠΑΟΚ δεν φουλάρει, φταίει ο προπονητής του. Λες. 100%. Μήπως δεν μπορούν να φουλάρουν κάποιοι παίχτες δεδομένη στιγμή. Ο πρόεδρος έδωσε το στίγμα. Πόσα θέλετε. Ο τεχνικός διευθυντής έκανε τις μεταγραφές. Ο άλλος προπονεί και φτιάχνει ομάδα. Ο ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου δεν τραβάει. Δεν τραβάει. Στην Αγγλία κινδύνευσε να διασυρθεί από τον προπονητή του. Δεν είναι να πάω και να φάει 8-0 από την Τσέλσι. Να το μας τέτοιο. Δεν είναι. Είναι να πάει να παίξει ένα ποδόσφαιρο μεσοαμυντικό δυνατό στυλ Χιμένεθ, να βάλει τον τρίτο στόπερ, τον Μάτος, τον Βιερίνια, τον Τόσκα, να προστατεύσει τον αργό του. Δηλαδή έχω να παίξει αργό, πολύ αργό. Και τον βάζω σε ζώνη μέσα στην Τσέλσι. Και έχω τη ζώνη μου στα 20 μέτρα, 15 μέτρα πάνω από το κέντρο του γηπέδου. Με αυτά τα χαφ τα οποία τα παίρναν και σαν σταματημένος ο Εργοτέλης, δηλαδή η Τσέλσι θα με περάσει έτσι. Ναι. Είναι καλό το 4. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε προσεγγίσει. Ότι ο ΠΑΟΚ με αυτά τα χαφ δεν μπορεί να φουλάρει, έτσι. Δεν μπορεί να ανοίξει, δεν μπορεί να είναι δημιουργικός και δεν μπορεί να απειλήσει αντίπαλο. Άρα, τα έχουμε πει αυτά όμως. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ στον πάγκο έχει μια προπονητική απάτη. Όχι, εγώ εδώ διαφωνώ ότι ο ΠΑΟΚ στον πάγκο έχει ένα προπονητή ο οποίος του έχει μπει μέσα η αιμονή ότι πρέπει να πάρουμε το πρωτάθλημα. Προπονητική. Και αυτούς τους 3-4 παίκτες που μου αλλάζουν επίπεδο, τους βάζω μόνο στα μάτς που είναι do or die, που καίγομαι. Γιατί βγες και πες εσύ, εγώ σου βάζω ένα στίγμα από τώρα. ΠΑΟΚ Μπάτε Μπόρσοφ θα βάλει μέσα αυτά τα αργά τα χαφ. Ή θα βάλει πάλι Λιμιό, ότι είναι δεκάδε χθεσινή. Πέλκ, αυτού θα βάλει. Δεν ξέρω. Γιατί καίγεται τον ποπό σου. Στην πλάτη του Σαββίδη κάνει τον προπονητή. Κι άλλοι τον κανάλα δεν υπέτυχαν. Αυτό θέλω να σου πω. Στην πλάτη του κι άλλοι ήταν. Και ο Δόνης ήταν, και ο Στέβενς ήταν, και ο Τούντορ ήταν, και ο Αναστασιάδης ήταν. Κι άλλοι ήταν, αλλά δεν κάνανε μαγκές. Ήταν και το τρύπαγε ο Ολυμπιακός με τον Τζαβέλα, ήταν ο Αναστασιάδης. Εντάξει, άσε τον Τζαβέλα, άσε τον Αναστασιάδη. Σας τρυπούσε ο Ολυμπιακός με τον Σαββίδη μεγαλομέτωχο. Δεν είχατε τον Παντελάκι. Ναι. Αγόρασε μπιντέδες ο Γουλαδρής από το. Είπαμε, τα πρώτα χρόνια τρως χαστούκια, παίρνεις μαθήματα και βελτιώνεσαι. Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να φάει και αυτό στα χαστούκια. Το προστάβαγε και ο Κόκαλης. Δεν το πήρε τον πρώτο χρόνο ο Κόκαλης. Τον τρίτο, δεν το πήρε τον τέταρτο. Εντάξει, έμαθε και από τα λάθη του και από τα τρυπήματα και από όλα. Και τότε ήταν μια εποχή που και ο Κόκαλης και αυτοί που δεν πέραν το πρωτάθλημα φέραν παιχταράδες και το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου στις μεγάλες ομάδες ήταν πάρα πολύ ποιοτικό. Πέρασαν και στις όλες και στον Άρη που ήταν τέταρτος, πέρασαν παιχταράδες. Πολύ καλοί παίχτες. Πάρα πολύ καλοί. Τους χρέωσαν 100.000 800 και το βάλανε μέσα το σωματείο με τις υπερτιμολογήσεις. Και ό,τι και να λέμε για κάποια θέματα του Ολυμπιακού που εμένα με γυρίζουν τα μυαλά ανάποδα, ο Ολυμπιακός επί Κόκαλη έφερε παιχταράδες, έτσι. Ναι. Αυτό δεν μπορούμε να το διαγράψουμε. Δηλαδή, Τζοβάνι, Ριβάλτο, τον Έφεπε, τον. Έφερε παιχταράδες. Τον Έφεπε, τον Ζέντεμπερ. Έφερε παιχταράδες, πήρε τη ΣΕΠΟ, έδωσε στους διαιτητές. Αυτά τα έχει κλειδωμένα ούτως άλλως. Αυτά τα έχει κλειδωμένα και δεν είχε και αντίπαλο. Το καλό με αυτό το πρωτάθλημα τώρα είναι ότι δεν έχει κάποιο στη διαιτησία να πει ότι είναι ο άρχοντας. Θα πάρει. Τα σφυριγματάκια του δεν είναι αυτό το 80-20 που πήγαν στο Καραϊσκάκι που όλοι οι Ιώσικο και ήταν χεσμένοι. Βγαίνει ο Καράπαπας, ανεβαίνει η πίεση του 18 με 12 η μικρή. Γιατί είχε μάθει διαφορετικά να ζει. Μάθαν τα πουλάκια μου διαφορετικά. 80-20, 90-10 εκεί. Και τώρα τρελαίνονται που γίνεται 50-50. Αν και ο Ολυμπιακός για μένα φέτος και φέτος είναι ο πιο ευνοημένος σε βάση βαθμών. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Μα είναι αλήθεια, ρε Κωνσταντίνα, τα πάρουμε ένα-ένα τα παιχνίδια. Πάρω, με βίντεο να τα δούμε. Ναι, να με πάρεις. Να με πάρεις, βέβαια. Να δώσουμε ένα φραγκάκι το σκηνοθέτη. Το μοντέρ. Το μοντέρ, πάμε ένα τρίωρο. Ναι. Το βάλουμε και στα ψάρια, τον ταΐσουμε. Θα τον ταΐσουμε, θα τον βγάλουμε έξω. Τις φάσεις που ευνοήθηκαν και αδικήθηκαν, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ, τη Φουκάρου, θα την αφήσουμε απ' έξω. Έχει μείνει 12 βαθμούς πίσω. Οπότε θα το δώσουμε ένα ψάρι λιγότερο το σκηνοθέτη, γιατί το ψάρι που θα τρώγε για την ΑΕΚ θα το βάλουμε. Εκτός αν φέρει ο Νικόλας καμιά πάπια από αυτές που σκοτώνει τώρα εκεί, κυνηγάει. Του έχω πάρει δώρο μια σφεντόνα. Κυνηγάει πάπιες εκεί στη λίμνη της Καστοριάς. Αν φέρει να βράσουν καμιά πάπια με πατατούλες στο φούρνο, Νικόλα μάζευε πάτη πήγες,
έτσι, Νικόλ, φιλαράκι. Έκλαιγε κι αυτό χθε. Άσε, άσε το 1-0 και να δούμε αν θα το γυρίσει ο ΠΑΟΚ. Μόνο αυτό. Βέβαια μετά παραδέχτηκε αυτό όπω και όλη η Ελλάδα ότι τον ΠΑΟΚ τον πέρασαν πριν ο Κορδέλα. Μετά το 1-0. Και το ξαναλέω για να μην έχουμε μπερδέματα. Όλοι είδαμε το πέναλτι του Βιερίνια. Κανένα ΠΑΟΚΣ δεν ήθελε να περάσει bypass. Κάτω 1-0, ρε Λαμία. Κάτω 1-0. Να ρεμίσουμε κι εμεί να είμαστε καλά για να μην μα λέτε. Ο Βιερίνια τι είπε γι' αυτό. Δεν είπε τίποτα. Είπε ότι είναι πέναλτι. Είπε ότι δεν νομίζω να έκανε δηλώσει. Έκανε δηλώσει ο Βιερίνια. Την κότα έκανε. Έκανε την κότα, δεν ξέρω. Δεν νομίζω να έκανε δηλώσει ο Βιερίνια χθε. Την κότα έκανε. Αλλά ο προπονητή με τον οποίο εσύ τον έχει απέναντι και τον βομβαρδίζει, η πρώτη ατάκα που είπε στη συνέντευξη τύπου ήταν απέναντι του Βιερίνια. Τέλος. Ναι. Δεν θα το συζητήσουμε παρακάτω. Ναι. Είναι ξεκάθαρη φάση και εγώ ήθελα λέει να τη δώσει. Ναι. Αυτό λέω ότι είναι σωστή στάση μια ομάδα που ο οργανισμό βγάζει υγεία. Το Βέρμπουμ στα χάφη πώς τον είδες. Μέτριο. Μέτριο. Μέτριο τον είδα. Φυσικά μέτριο τον είδα. Ναι. Τον είδα μέτριο, αλλά υπήρχε και ένα ελαφρυντικό. Έπαιζα με 10. Δηλαδή έπρεπε να καλύπτει και κάποιου άλλου χώρου. Πάρετε καλά χάφη του χρόνου, να δούμε λίγο μπάλα. Ναι. Θε να βγει πρώτο, θε να βγει δεύτερο, μπάλα, θα δούμε από τα χάφη σου λίγο. Ναι, θέλει πιο γρήγορα χάφη, πιο τσαχπίνικα, πιο δημιουργικά. Πιο να κάνουν πρέσινγκ στον αντίπαλο. Άρα με την απώλεια Σαχόφ, ο οποίο φαίνεται ότι δεν θα φάνει. Ναι. Όχι, ενώ ότι θα φύγει από το ρόσερ. Θα ξεβρωθεί ο Πάο και ένα ξένο. Έτσι. Θα το δούμε στην πορεία. Δεν παίζει γκολ ο Σαχόφ. Έτσι. Μπορείτε εκεί τον καινούριο τεχνικό διευθυντή που είναι και πιτσιρικά να πάρει μια καλή χαφάρα εκεί πέρα, δούμε λίγο μπάλα γιατί τα μάτια μα πονάει να πούμε. Πάντω το Λουτσέσκου που εσύ τον βομβαρδίζει και εγώ προσπαθώ να είμαι η ασπίδα για να κάνουμε την κουβέντα. Έτσι, γιατί ξέρει σε κάποια πράγματα και εγώ έχω ενστάσει. Πολιτική απάτη. Ναι. Ναι. Έχει καταφέρει, φίλε Δεκέμβριο, ναι, ακόμα και τους παίχτες που φαίνεται ότι θα φύγουν, ναι, να τους ξεζουμίσει και να τους πάρει το 100%. Και ακόμα και ο Σαχόφ, όταν μπαίνει μέσα, παίζει μπάλα, ρε φίλε. Οι άλλοι τους έβγαλαν εκτός τέτοιου. Φύγετε, δρόμο. Και είναι Νοέμβριος ακόμα. Μιλάς για τον Ολυμπιακό και τον Χοντρό. Που... Και, και την ΑΕΚ μιλάω. ΑΕΚ, ναι. Το Μπακασέτα, αυτούς. Ακόμα και αυτούς που φαίνεται ότι θα τους διώξει, τους έχει στο ρόστερ και τους χρησιμοποιεί και τους έχει χρήσιμος για την ομάδα. Ωραία. Σημαντικό είναι αυτό. Πολύ ωραία. Άλλα θέματα έχουμε. Τι άλλο θα κλάματα. Πάω, κλάματα έχουμε. Κλάματα, κλάματα από οργανώσεις που δακρυβεί. Ποιο κλέβει. Οι συμπολίτες κλαίνε. Λες. Αυτό φουγκράστηκα χθες στο Facebook. Άρα καταλήγουμε. Οι αξίδες δεν ασχολούνται πλέον, απλά συμμετέχουν όπως εσείς στο box, απ' έξω. Έτσι συμμετέχουν οι αξίδες. Ο αξίδες του βάλα την Αγία Σοφιά. Χτίζει το γήπεδο. Χτίζει το γήπεδο, Μελισανίδης τους έσωσε. Ναι. Τους πήρε πρωτάθλημα. Ναι. Τους ανέβασε το ηθικό του, τους συγχωρούν φέτος. Ναι, πανοραμική άποψη από την 21, τέτοια δείχνουν. Οι Ολυμπιακοί προσπαθούν να περάσουν επικοινωνιακά ότι φταίει ο Τσίπρας για αυτό το πράγμα. Ναι. Αλλά επειδή δεν είναι χαχόλοι. Ναι. Δεν λέω ποιοι είναι χαχόλοι. Ναι, 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 Κωνσταντίνε μου. Επειδή δεν είναι χαχόλοι ο παδί του. Δεν μασάνε. Και λέω στον Καράπαπα. Κάποιοι μασάνε όμως. Όχι. Όχι λες. Λέω στον Καράπαπα για άλλη μια φορά. Καράπαπα, δεν είσαι μπούζας. Ω, είναι πολλά πίσω χρόνια. Θες πολλά ψωμάκια για να γίνεις μπούζας. Δεν μπορείς να γίνεις μπούζας. Δεν μπορείς να γίνεις μάλλον, έτσι για να μας ακριβείς. Έχεις και ένα background 20 χρόνια. Που κλέβεις όλο τον κόσμο. Έχεις δείξει όλο τον κόσμο. Οπότε τι δεν έχεις και την περιραίωση σου ατμόσφαιρα μαζί σου. Το ηθικό κομμάτι της υπόθεσης δεν το έχει μαζί. Εν τω μεταξύ και η μούρη σου είναι. Δεν είσαι για να είσαι λυπημένος. Δεν περνάει η μούρη σου σαν λυπημένου. Δηλαδή σε δω στο εστιατόριο θα πούνε αυτό. Τρώει καλά αυτό. Δεν είναι ένας λυπημένος άνθρωπος. Ναι. Αυτός εδώ. Ένας χαρούμενος άνθρωπος. Τρώει καλά. Ένας μερακλής άνθρωπος. Ναι. Ένας αρχοντά άνθρωπος. Ναι. Ένας χοντρός άνθρωπος. Ναι, 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 Κωνσταντίνε μου. Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Οπότε να του δώσω μια πληροφορία ότι οι Ολυμπιακοί γιατί είναι πολλοί που μας ακούν και μας τηλέφωνο. Πολύ, ναι. Και κάποιοι εδώ με ξεφωνίζουν γιατί είπα ότι βουτούσαν ο Γιαννακόπουλος, ναι, και ο Αλεξανδρής, λες και ναι, είπα ψέματα. Δεν τα ξέρω. Δεν μασάει ο κόσμος του Ολυμπιακού από κλάματα. Ναι. Ούτε από Τσίπρα ούτε από τίποτα. Ξέρει ο κόσμος του Ολυμπιακού ότι τα εξτρέμ σου δεν σκοράρουν και δεν σκοράρει και ο φόρ σου. Και πρέπει να έρθει ο Μπουχαλάκης, πρέπει να έρθει ο Βούκοτιτς, πρέπει να έρθει ένα σκαφ για να σου βάλει τον γκολ. Σπάνια βάζουν γκολ. Έχει προβλήματα εκεί. Οπότε πάμε παρακάτω. Ποιου αφήσαμε. Δεν έχουμε κι άλλου. Α, ποιοι κλαίνε, λες. Ποιοι κλαίνε. Ο Αργανός κλαίει. Ο φίλος του Άρη, ο οποίος χθες δεν είχε πρόβλημα που πήρε το πέναντι, ναι, με τον Πανέκο, σήμερα είχε πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Η ίδια φάση. Το ένα το δίνουν, το άλλο δεν το δίνουν. Και φυσικά, ναι, οι παλέμαχοι της δεκαετίας του 70 ειδικά, ναι, ειδικά είναι φαρμακομένοι, να μην σου πω ονόματα γιατί έχω μιλήσει, ότι θα πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα με όχι κακή διαιτησία, χωρίς ομάδα, χωρίς μπάλα. Και με μισθούς και πριν και πώς τα λένε αυτά τα συμβόλαια, ναι, τα οποία αυτοί δεν τα είδαν ούτε στον ύπνο τους. Και δεν θα τα ούτε όνειρα, δεν θα τα έχουν δει ποτέ, δεν τα έχουν φανταστεί μάλλον. Άρα λοιπόν όταν κορνάρουν οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ το Μάιο και θα κάνουν το γύρο του Θριάμβου γύρω από το Λευκοπύργο, μαζί με αυτούς που κλαίνε στην πόλη και εκτός πόλης, θα κλαίνει και οι παλέμαχοι του ΠΑΟΚ. Μάλιστα, τους βάζει εκεί μαζί. Ή κανένα σα το μπούζο και το παίξει παρθένα, θα το ακούσω εγώ το μισό. Τα ακούς, τα ακούς όλα. Δεν το συζητάμε. Κύριε Κανελάκη, εδώ μα τα πει. Τα ακούς, τα ακούς. Ένα φίλο ο Νίκ λέει πέναντι χθε. Ναι, πέναντι με Αστέρα, πέναντι με Άρη, offside με Εργοτέλη. Σα κυνηγάνε πάλι.
Ποιο πέναλτι με Άρη, λέει ο φίλος. Ποιο πέναλτι? Πέναλτι με Άρη, λέει. Τι πέναλτι με Άρη? Πέναλτι με τον Άρη, κανονικά. Με τον πέναλτι με τον Αστέρα, τα είπαμε, μετά μας φάξανε. Πέναντι χθες τα είπαμε, μετά πάλι μας φάξανε. Δηλαδή ο Πάουκ, ναι, με πήρε σε κάποια μας σφυρίγματα. Δεν έχει αυτό το σμπρόξιμο που έχει ο Ολυμπιακός. Ακριβώς, ναι, ακριβώς, θέλεις. Ακριβώς. Να, τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα, Νικόλα, να τα αλλάξουμε και αυτά για να ικανοποιηθείς. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, χθες είχαμε και την χρυσή μπάλα. Να πάμε 2-3 λογάκια μετά να ανοίξουμε γραμμές. Σωστά μπάλα. Πήγε η μπάλα στον κύριο Λούκα Μόντριτς. Ποιοι ήταν οι υπόλοιποι? Ήταν ο Κριστιάνο, ο Εμπαπέ και ο. Κάτσε τώρα και ο Γκρισμάν. Κριστιάνο, τι. Κριστιάνο Ρονάλντο. Ναι. Εμπαπέ. Γκρισμάν, Εμπαπέ και ναι. Λούκα Μόντριτς. Ναι. Σωστά. Στο Ρονάλντο έπρεπε να πάει. Γιατί ρε Κωνσταντίνα να πάει στο Ρονάλντο. Να βάλουμε και αυτό το ερώτημα στα. Πού να πάει. Πέμπτος ο Μέση ήρθε σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Έφτασαν τετράδα αυτή που σου είπα. Ναι. Και πέμπτος ο Μέση. Πολύ χαμηλά μετά από χρόνια. Γιατί η Αργεντινή δεν τράβηξε. Μ' αρέσει, ναι. Μ' αρέσει πολύ ο Μόντριτς. Σ' αρέσει αυτό, ναι. Το μορφόπεδο το παλικάρι μας. Αλλά. Σαν το φάντασμα τη όπερα είναι. Δέσω να το πέρανε. Μου θυμίζει Ζαγοράκι. Ο Μόντριτς. Ναι. Έλα ρε εσύ. Είναι ιεροσυλία για το Μόντριτς τώρα. Δηλαδή, ναι. Έλεος. Ναι. Να είμαστε και κάπου ανθρώποι που λέει και ο φίλος μου Μάης. Στην Ευρώπη. Ναι. Στην Ευρώπη αυτός στην μπάλα τη μιλάει, τη χαϊδεύει. Ρε. Βάζει γκολ, κάνει. Ναι. Χθες λέγαμε στο Ζαγοράκι ότι ναι, μόνο σκυλή έτρεχε. Αυτός βάζει και γκολ, ρε φίλε. Το. Δηλαδή, θα τα ακούει από κάπου κανένας Μόντριτς τώρα και θα του φύγουν και τα μαλλιά που έχει. Θυμίζει Καρτάδο να πω. Ναι, αλλά στο κοντό, στο πιο γρήγορο, στο πιο τεχνικό. Ο Σκατάδο τελικά, ρε φίλε, πέρα πολύ μεγάλη αδικημένη παιχτάρα. Θέλει μια αλήθεια. Ναι, βέβαια. Εγώ τον παίκτη το μεγάλο, mm-hmm. τον που θα τον βραβεύσω, τον θέλω μέσα στην περιοχή. Να τριπλάρει, να σκοράρει, ναι, ναι. Να πασάρει, να κάνει και να είναι εγκεφαλικός κτλ. Δηλαδή το χαμάλι, τον ποιοτικό χαμάλι, τον αγαπάω. Στο πούλμαν δεν θα τον βάλω δίπλα στον οδηγό. Κατάλαβες. Ναι. Θα τον βάλω στις πίσω θέσεις. Το χαμάλι, το ποιοτικό χαμάλι. Ο Μόντριτς έχει 8 πνευμόνια σαν το Σιώπη, έχει ποιότητα, ξέρει μπάλα, πιέζει, είναι γρήγορος. Αλλά Ρονάλντο δεν είναι. Δεν είναι Ρονάλντο. Εντάξει. Ρονάλντο δεν είναι. Σαφώς δεν είναι, αλλά το άξιζε και το πήρε με το σπαθί του. Για τον Γκρισμάν, ναι. Θέλω να πω το εξής. Έχει 8 πολεμιστές πίσω στην πλάτη του. Πολεμάνε σε χώρους όπου η μπάλα κερδίζεται και είναι πολύ κοντά στην περιοχή. Ναι. Δεν έχει κάνει ποτέ μεγάλες διαδρομές γιατί έχει τα οχτάρια. Έχει καταργήσει τα αυτά, πώς το λένε. Έχει καταργήσει τα εξτρέμο, πώς το λένε, ο Σιμεώνε. Παίζει με οχτάρια, δολοφονεί το ποδόσφαιρο και έχει φέρει στρατιωτική πειθαρχία στους παίκτες του. Μέσα στους 8. Δεν το βγαίνει όμως σε όλα τα μάτσα αυτό. Ναι, μέσα στους 8 είναι 8 στρατιώτες πάρα πολύ δυνατοί. Υπάρχουν και οι δύο φορ. Ο ένας ξεφεύγει λίγο από τη στρατιωτική πειθαρχία. Ο Κώστα. Είναι ο Γκρισμάν με τον Κώστα. Ναι. Αυτοί οι δυο λοιπόν, δεν παρουσιάζουν και κάποιο θέαμα. Ο Γκρισμάν είναι καλός ποδοσφαιριστής. Πάρα πολύ καλός. Δεν είναι Ρονάλντο, δεν είναι Μέση. Δεν είναι Ρονάλντο, αν και ο ίδιος δηλώνει ότι εγώ είμαι τέτοιου επίπεδου και παίρνει πλέον και τα λεφτά τέτοιου. Ούτε την μπάλα είναι. Ναι. Έχουμε μια είδηση που αφορά τους φίλους του Ολυμπιακού για τον Τουρέ. Λένε, γράφουν τώρα κάπου, ότι τον θέλει Μπεσίκτας. Εγώ λέω Μπεσίκτας, όχι απλά δεν τον θέλει. Ναι. Ούτε καν ξέρει ότι παίζει τον Ολυμπιακό. Εγώ ναι. Αν είχα μάνατζερ, το μάνατζερ του Τουρέ, ναι. Θα ήμουν στο CNN. Εύκολα. Και εσύ. Εύκολα, εύκολα. Και θα ήταν BBC. Στο ναι. Hollywood BBC. Πανεύκολα. Δηλαδή ο μάνατζερ του Τουρέ είναι μάγος. Είναι μεγάλη απάτη. Μάγος. Απάτη εννοώ στη μαγιά. Ναι. Αλλά εμείς δεν μασάμε να πούμε. Έξιλο χιλιάς ένα μήνυμα λέει, έτσι το βλέπουν λέει, οι Ολυμπιακοί. Παράγκα λέει βλέπουν τον ΠΑΟΚ οι Ολυμπιακοί. Όχι. Και έχει συγχωμηθείες Ολυμπιακών. Η παράγκα μας φάζει. Οι Ολυμπιακοί μιλούν για παράγκα του ΠΑΟΚ για το πέναλτι τη Λαμία. Είναι αδιανόητο. Δεν υπάρχουν φίλαθλοι του Ολυμπιακού να λένε αυτό το πράγμα. Προσπαθούν να στείλουν πανέξυπνα επικοινωνιακά η διοίκηση του Ολυμπιακού, τον κόσμο της, τη δικαιολογία. Εγώ λοιπόν που έζησα μέσα στη δικαιολογία 40 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, σωστό. Δεν τους κάνω το χατήρι. Σωστό. Εντάξει. Σωστό. Σταματάμε εκεί. Αλλά θα πω πάλι για άλλη μια φορά ότι το επίπεδο των οπαδών της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού στο θέμα του ότι πάνε να με περάσουν επικοινωνιακά δεν είναι τόσο χαμηλό όσο του ΠΑΟΚ. Να σου πω γιατί δεν, ναι, είναι. Δεν είναι. Όχι, δεν έχει να κάνει το επίπεδο. Έχει να κάνει με τη στέρηση. Ο ένας έχει πάρει πολλά, οι άλλοι δεν έχουν πάρει τίποτα, φίλε. Ζούνε σε ένα δικό του εδέ. Ο ένας έχει πάρει 20, 30, 15, δεν εξετάζω πώς. Ο άλλος έχει πάρει τίποτα τόσα χρόνια. Ναι. Δεν τον κλέψανε πρωταθλήματα όπως κλέψαν την ΑΕΚ έναντι Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού έναντι Ολυμπιακού, ναι. Ολυμπιακού έναντι Παναθηναϊκού κτλ. Ο ΠΑΟΚ μιλάει για ένα πρωτάθλημα το οποίο βγήκε τρίτος με τον Σάντος, με τον Ζαγοράκη πρόεδρο. Εντάξει. Και ο ΠΑΟΚ κάνει πρωταθλητισμό.
Συνειδητοποιημένο επί εποχή Σαββίδη. Ναι, τα τελευταία 2-3 χρόνια. Συνειδητοποιημένο. Αλλά ήταν στο μυαλό μας, κατά φαντασία δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ όταν έπαιρνε πρωτάθλημα παλιά ή όταν έκανε πρωτάθλημα, λέμε, δεν κουγιόταν φίλο. Αν πέρσι πάγανε στο πρωτάθλημα υπήρχαν φωνές. Φέτος αν έκανε το πρωτάθλημα θα υπήρχαν αναθεωματισμοί. Ακόμα το πρωτάθλημα δεν τέλειωσε πάντως. Εγώ από τη στιγμή που είναι μια ομάδα από πίσω μείον 6, όσο και αν δεν σου γεμίσει το μάτι αυτό ο Ολυμπιακό. Άλλο έχει περάσει ο Ολυμπιακό. Ότι παίζουμε μπαλάρα. Αυτό έχει περάσει ο Ολυμπιακός. Εγώ μιλάω με πολλούς, έχω κολλητούς, έχω αδερφικούς φίλους Ολυμπιακούς. Κοίτα, καλύτερη μπάλα από σένα. Ναι, παίζω μπαλάρα λέει. Όχι, μπαλάρα ναι. Δεν παίζω. Μπαλάρα λέει, παίζω αλλά, και με αδικούνε λέει. Αλλά ναι. Αν με βάλει στη φυλακή ναι. Ένα μήνα. Αυτό έχουν περάσει ο Ολυμπιακός. Ότι παίζουν μπαλάρα. Μια αλήθεια που θα σου πω. Ναι. Αν με βάλει εμένα στη φυλακή ένα μήνα. Στη φυλακή ένα μήνα, άντε σε κλείσουν. Μου δίσουν, μου δώσουν τηλεόραση οι δεσμοφύλακες γιατί με συμπαθούν. Ναι. Και μου πουν. Θα βλέπεις αυτό το μήνα Ολυμπιακό ή τον ΠΑΟΚ. Ναι. Τον Ολυμπιακό θα κάτσω. Θα ήθελες να δεις Ολυμπιακό. Τον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να χάνουν τα κόλλα που. Να τα χάνει, ναι. Δεν θα ήθελες να δεις τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να δω τον ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν μπορώ να δω την ΑΕΚ πλέον. Εντάξει. Τον Ατρόμητο μου σήκωσε τα μανίκια και την είδε Μπαρτσελόνα μέσα στον Απόλλωνα με ανοιχτό 4-4-2. Ναι, αλλά πέρσι εγώ να σου πω όταν ο ΠΑΟΚ έκανε 20 τελικές, 22-23 όπως κάνει τώρα ο Ολυμπιακός. Και λέγατε να πάρετε παίκτες ποιοτικούς να τελειώνουν τις φάσεις. Πάμε διάλειμμα. Διάλειμμα, κάτσε. Α, έχουμε διάλειμμα. Κοίτα να δεις. Έχουμε διάλειμμα. Λοιπόν, θα ανοίξουμε και γραμμές μετά. Να τα κουβεντιάσουμε όλα. Πριν πάμε όμως στο διαλυματάκι, να σας ενημερώσουμε για κάτι το οποίο πραγματικά αξίζει, διότι η Wind συνεχώς επενδύει στο δικό της δίκτυο οπτικών ινών, το οποίο δεν σταματά να επεκτείνεται διαρκώς και σε νέες περιοχές, όπως Καλυθέα, Νίκαια, Κορυδαλλός. Απολαμβάνουν και αυτές από σήμερα υπερυψηλές ταχύτητες και η επέκταση συνεχίζεται με γρήγορους ρυθμούς σε όλη την Ελλάδα. Τουλάχιστον 2 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις έχουν δυνατότητα να απολαμβάνουν ταχύτητες Wind Fiber έως και 200 Mbps σε όλη την Ελλάδα. Θα πάμε να πάρουμε μια διαφημιστική σφήνα. Θα έχουμε τον Κωνσταντίνο Βαραγιάννη για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Ναι, να μην ξεχνιόμαστε. Να μην ξεχνιόμαστε, Δίτσι. Ζωπάω και έχουμε μαύρη μαυρίλα πλάκου. Όχι, να το το που λένε. Κωνσταντίνος Βαραγιάννης, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε. Έλα καλημέρα σε όλο τον κόσμο, 11 μετά τις 9, καλό πρωινό να έχουμε, να εδώ στο Μετρόπολης 95 και 5, να μιλήσουμε λίγο και για σάτυρα ή καλύτερα και για μιμήσεις και οι ποδοσφαιρόφιλοι μπορεί να γαλουχηθήκαμε με Μίτσι Κώστα, αλλά μπορούμε να δώσουμε πολλά respect και στον τεράστιο Τάκη Ζαχαράτο. Άλλη σχολή, πιο showman, αλλά απίστευτο ταλέντο άνθρωπος. Μεταμορφώνεται κυριολεκτικά σε αυτό που μιμείται. Ο Ζαχαράτος, ο οποίος έρχεται από 7 Δεκέμβρη στο Βεργίνα Θέατρο με ένα ολοκένουγιο show που θα τα έχει όλα, χορό, τραγούδι και τρελό γέλιο. Μιλάμε για μια υπερπαραγωγή με πλούσια σκηνικά, πολλούς χορευτές, τα πάντα όλα. Και όσοι ενδιαφέρεστε, θα βρείτε εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Οι παραστάσεις θα παίζουν κάθε Παρασκευή, Σάββατο. Και εγώ έχω να πω κάτι, ότι οι φίλοι του ΠΑΟΚ γενικότερα θα πρέπει να μπουν σε ένα νέο ρόλο που δεν τον είχαν συνηθίσει, Κωνσταντίνε. Ποιον? Ότι θα τους ξεφωνίζουν και θα τους κράζουν άπαντες. Όταν είσαι πρώτος, έτσι, είναι λογικό να δέχεσαι τα πειρά. Είναι λογικό, είναι ανθρώπινο, έτσι. Κοίταξε. Όταν εμείς πρώτο ραδιόφωνο εδώ πέρα δεν δεχόμαστε πειρά, θα δεχτούμε, τι θα κάνουμε. Ναι. Τα πειρά τα μόνα που μπορώ να δώσω στον ΠΑΟΚ, ναι, εγώ. Ναι, είναι το αγωνιστικό του. Είναι ότι είναι ένα ποδοσφαιρικό κομμάτι άθλιο με ένα απατεώνα προπονητή. Άντε πάλι με τον απατεώνα προπονητή. Από εκεί και πέρα έχει ένα. Γιατί ασχολείσαι με τον Λουτσέσκου, πες μου, ποιο είναι το λόγο. Ναι. Είναι προπονητική απάτη. Ναι, πες μου εσύ ένα προπονητή 12η αγωνιστική στον ΠΑΟΚ εδώ και δεκαετίες που ήταν αίτητος. Έναν. Βρε, δεν πανάνε αίτητος. Τι να κάνουμε τώρα. Βρε, είναι ομάδα του Προέδρου, δεν το καταλαβαίνω. Όχι, δεν είναι μόνο ομάδα του Προέδρου. Είναι το ρόστερ αυτό το είχαν και άλλοι προπονητές. Α, στο ρόστερ. Δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε. Εγώ λέω ότι ο Λουτσέσκου είναι τρομερό διαχειριστή. Τι ψυχολόγος είναι αυτό. Τρομερό. Το βοηθό στην αδερφή σου. Τρομερό ψυχολόγος. Μα πρέπει να είσαι ψυχολόγος. Για να μπορέσεις να ισορροπείς και να φέρεις ένα γκρουπ ανθρώπων, 25 διαφορετικών ανθρώπων, ναι, και να υπάρχει ηρεμία στην ομάδα, είσαι και ψυχολόγος, βέβαια. Ναι. Ναι. Φέρε με ένα διευθυντή εδώ στο Μετρόπολης να είναι όλοι πληρωμένοι στην ώρα του που είναι. Φέρε με, ξέρω εγώ, την AGB που μετράνε να είναι φίλοι μας. Αφίλοι μας και AGB να είναι. Φέρε γιατί να είναι φίλοι μας οι χορηγοί, φίλοι μας οι υπουργοί. Λες, μα είσαι φίλο. Ναι, αν δεν είσαι μόνο φίλο ο ΠΑΟΚ. Τι ωραίος διευθυντής γίνομαι κι εγώ. Με το πουρο στο χέρι. Άσε το παραμύθι τώρα, τώρα πατεώνα το Ρουμάνο. Προπονητικά πατεώνα. Άιντε μπράβο τώρα. Έχεις φάει σκάλωμα με το Ρουμάνο. Άιντε τώρα πάλι, είναι αυτοί που παίζουν τώρα, πονά τα μάτια μας τώρα.
κάνει ο Βιερίνια 34 χρονών τον υπερπάντο αγώνα και ο Βαρέλα με τον Σεντερφόρ. Άντε τώρα μου τον κάνετε προπονητή, το Ρουμανάκο τώρα. Πάμε καλημέρες, τα εντάρια είναι δικά σας. Εκθέτει ολόκληρο ΠΑΟΚ τώρα αυτός. Ποιος εκθέτει ρε ΠΑΟΚ. Να βγαίνουν οι άλλοι. Έχει μία ήττα σε ένα χρόνο έχει. Πρέπει να πάρει τη μειχτή κόσμο. Μία ήττα έχει σε ένα χρόνο. Αυτή είναι η απάντησή σου. Αυτή είναι η απάντησή σου. Φυσικά. Πάμε στον κόσμο. Μία ήττα έχει σε ένα χρόνο. Προπονητική απάτη. Μία ήττα. Από τον Αστέρα Τρίπολης έχει ένα χρόνο, έχει κλείσει ένα χρόνο και έχει μία ήττα στο πρωτάθλημα. Πες τον Κακάτσι που σε κοιτάει στραβά στο αεροπλάνο. Να το διώξω εμένα όπως ο Παναγιώτης ο Πανιώνας στον Ανικό άμα είναι. Όχι. Που και σε κοιτάει στραβά. Πες ο Ραπτόπουλος είπε ότι έχετε προπονητική απάτη και σας εκθέτει. Μάλιστα. Αυτό να του πεις. Καλημέρα στο ακροατήριο. Για πάμε. Έλα καλημέρα φίλε. Μας το φορτώσατε εδώ πέρα για προπονητή. Φορτώσαμε το Ρουμάνο. Άιντε μπράβο. Εκθέτει ολόκληρο σωματείο. Κανένα δεν εκθέτει. Ο Ρουμάνος είναι εκεί που πρέπει να είναι κανονικά. Είναι ο προπονητής που χρειαζόταν ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Εσύ πάρε στον ψυχολόγο, χτυπά την πόρτα και να είναι ο ψυχολόγος με τη μούρη του Λουτσέσκου. Πάει στο πρόβλημά σου. Α, σε χαλάει μούρη. Βράδυ, πες ότι είναι φυσιογνωμικό το πρόβλημα. Αλλά ποιο είναι καλό, δηλαδή με μούρη να τον πάρουμε. Του Ολυμπιακού είναι καλό. Είναι σαν τον Μπεκρή αυτό. Α, σαν τον Μπεκρή. Σαν τον Μπεκρή. Δεν σ' αρέσει αυτό. Ούτε τον Ουζουνίδη που και το παίρνει σαν η Τζέιμς Μποντ. Ποιο είναι ρε Κωνσταντι ομορφόπεδο. Ναι, αλλά ο Δόνης είναι. Έχει ωραία μούρη. Ενώ οι άλλοι έχουν. Βγάλατε το Δόνη άξιο, μου φέρατε το Ρουμάνο. Ο Δόνης είναι πολύ καλός προπονητής. Προπονηταράς. Πάρα πολύ καλός προπονητής. Συμφωνούμε, και δεν το συζητάω. Το επικοινωνιακό. Πάρα πολύ καλός προπονητής ο Δόνης. Ναι, αλλά και αυτός, όπως είπες, έχει καμιά δεκαριά εκατομμύρια στην άκρη και μπορεί να το παίξει και το επικοινωνιακό. Άλλος, να βάζει ζυγαριά όλα τα πράγματα. Στη Ρουμανία, όταν είχε τη Χούντα, ο Τσαουσέσκου περνούσε δύσκολα χρόνια. Για πάμε να δούμε ποιοι θα βγουν. Θα βγουν Ολυμπιακοί που είναι σκασμένοι, ποιοι θα βγουν τώρα λε. Εγώ βάζω 10 ευρώ θα βγουν Ολυμπιακοί και Αριανοί. Αριανοί θα βγουν. Και Ολυμπιακοί. Μάλιστα. Καλημέρα. Ναι. Έλα φίλε. Καλημέρα, καλώς σου να. Αυτό που λέω, όλα τα μηδενίζεις φίλε. Πρώτος είναι ο ΠΑΟΚ, τι άλλο θέλει. Έλα βρε κανίβαλε από το Κορδέλιο, πάμε επόμενη γραμμή. Γιατί ρε τον άνθρωπο τον έκοψες. Άντε φύγε καθυστερημένε. Γιατί ρε τον άνθρωπο τον άνθρωπο που βγήκε να πει μια καλημέρα. Να χαρεί, εγώ αυτό έχω να πω φίλους του ΠΑΟΚ. Να χαρούν αυτό που βιώνει ο ΠΑΟΚ. Το έχει ξαναζήσει ποτέ. Ναι, το έχει ξαναζήσει ποτέ. Μη μου πλασάρει τον προπονητή για προπονητή καλό. Ε, τι είναι, κακός. Ναι, μην το πλασάρει. Α, είναι κακός. Του σπάει τα νεύρα και εμένα και ένα εκατομμύριο παοξίδες. Λάθος είσαι. Του σπάει τα νεύρα. Θες να κάνουμε ένα γκάλο να δούμε πώς σου σπάει και ποιος δεν σπάει. Για κάνε γκάλο. Έλα, βγείτε παιδιά τώρα. Για κάνε γκάλο. Βγείτε να δούμε. Βγείτε να δούμε. Να βγούνε. Ναι. Άντε να δούμε. Ο Ρουμάνος μας εξήγησε κιόλα και πράγματα ποδοσφαιρικά. Κάθε μιλάει. Τι χαλάει αυτή τη στιγμή τον παοξί. Ναι. Εγώ θα σου πω το 99% που είναι ο Ρουμάνος. Ο Ρουμάνος. Α, να δούμε. Εγώ λέω ο Ρουμάνος ο οποίος έκανε μία ήττα. Μία ήττα σε ένα ολόκληρο χρόνο. Μία ήττα έχω. Μία. Πότε ο ΠΑΟΚ έχει μία ήττα για ένα χρόνο ολόκληρο ημερολογιακό. 8-1 έπρεπε να χάσει το Καραϊσκάκι. 8-0 έπρεπε να χάσει. Έπρεπε, τι να κάνω, ρε Κωνσταντίνε. 3-0 έπρεπε να χάσει τον Εργοτέλη. Ναι. Ποιος Λουτσέσκου. Ποιος Λουτσέσκου, ναι. Πάμε καλημέρες. Κάντε μια εικόνα τον μπαμπά. Εντάξει, ναι. Πότε είναι το Αγίου Ιβάν. Ε, και αυτό το κράζατε πάλι. Όταν το κράζατε και τον Ιβάν. Ο Ιβάν έχει Άγιο. Ναι. Άγιο Ιβάν έχει. Δεν ξέρω αν έχει. Γιάννης είναι, ο Γιάννης. Γιάννη το λένε. Γιάννης εδώ, Γιάννη έχει πολιτικό κράτο. Κάντε τον Άγιο Ιβάν, ναι. Φτιάξτε μια εκκλησία, πάρα προσκυνά. Ποιο Λουτσέσκου τώρα. Καλά, μου φάει. Ο Σάντος όταν έπαιρνε τα μάτια έτσι όπως θα παίρνει ο Λουτσέσκου ήταν καλό, δηλαδή προπονητή. Δεν πήρε. Πάμε παρακάτω. Θα πάρει ο Ρουμάνος. Είχε μπάτζετ αυτό που είχε ο. Είχε μια χαρά μπάτζετ. Μια χαρά μπάτζετ. Γκαρσία είχε. Καουσεσάου είχε, ναι. Βιτόλου είχε, Μουσλίμοβιτς είχε. Οι άλλοι τι είχαν, ξέρεις. Είχαν και άλλοι. Αλλά και ο ΠΑΟΚ είχε μια χαρά μπάτζετ. Δεν λέγαμε ότι το συγκρίνουμε το ρόστερ του ΠΑΟΚ τώρα με το 12-11 του Ρουμάνου. Του Σάντος, καλημέρα. Ναι, αλλά οι άλλοι είχαν ομαδάρες τότε. Ε, τι να κάνω, ρε Κωνσταντίνε που είχαν οι άλλοι, τι να κάνω, καλημέρα. Ο Ζαχαράτος στη Wikipedia ναι. Δεν λέει πότε γεννήθηκε. Κρύβει τα χρόνια του. Δεν λέει. Εντάξει, δεν γεννήθηκε, λέει, στην Πάτρα. Στην Πάτρα. Και έκανε ενόργανη γυμναστική. Ωραίο κορμάκι. Μετά έγινε λεκομωτής. Κομωτής. Μπήκες να διαβάσεις το Wiki, τι πράγμα πότε είναι, γεννήθηκε. Τι διαόλου κάλτσα είσαι. Κρύβουν τα χρόνια τους λέμε. Τι να κάνω, να του δώσουμε εμείς κανένα δύο χρόνια που δεν έχουν. Είμαστε 41, λέμε 42. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Έλα γόρι μου, έλα. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Ραπ. Καλημέρα. Φυσικά για τη φωνή σου, Νίκο, που είσαι ταμεία. Έλα Νίκο, έλα γόρι μου. Θέλω να μιλήσω δύο λεπτά και να μην διακόψει κανένας, σας παρακαλώ. Βεβαίως. Δεν παίζω μπάλα, το ξέρω, το έχω ξαναπεί, είμαι τραγικός. Γιατί είσαι τραγικός, γιατί. Δεν παίζει ομάδα, δεν ξέρω. Δεν κοιτάω λόγο ράπ. Θα πω μόνο αυτό, μόνο μην 200 παρακαλώ. Μια αυτό. Άσο να ρωτήσω αφού θέλει. Μια αυτοματοποιημένη κίνηση χωρίς την μπάλα δεν υπάρχει, ρε. Όταν έχετε την μπάλα στα πόδια. Πες μου τις κομπίνες που έχει βγάλει ο Πάο Γκολ, ποια άλλη ομάδα έχει κάνει. Στα στημένα μόνο. Θα πω λίγο τρία θέματα. Ναι, έλα, το σεβαστούμε. Διαφέρει μόνο το πρωτάθλημα. Πέρσι έπειτα την μπαλάρα
ένας όσο ξέρει κάθε παοξής, εμένα η ψυχή μου ξεριζώθηκε έτσι πως έχασε το πρωτάθλημα. Έπαιζα μπαλάρα. Θα παίξω μπάλα του χρόνου. Φέτος δεν με ενδιαφέρει, Κωστή. Θέλω το πρωτάθλημα. Ξέρω ότι είμαι τραγικός. Δεν παίζω. Είμαι σούπερ κυνικός. Θέλω το πρωτάθλημα. Δεν με ενδιαφέρει, δεν πάνε να λένε όλοι. Τέλος. Τέλος. Είπες ότι ο Πάοκ εκτελείζεται. Ναι, στην Ευρώπη έχει τον Πάοκ, η Ευρώπη με καπίστε τα αργότερα. Τέλος, το είπε. Δεν με ενδιαφέρει, είναι το 80% 90% του Πάοκ, είναι αυτό σκεπτικό. Βγάζεται και εκείνο το φελό το μήνο. Τι έπαθε πάλι με τον Γιώργο, τα βάζει τώρα. Είναι... Και με τον Γιώργο θα τα βάζει τώρα. Ψυχάρα, ψυχούλα, Γιωργάκη. Το φελό το μήνο. Ναι. Είναι δουλεμένη η φάση στην προπόνηση. Το γιατί ρε με τον Γιώργο τα βάζει τώρα το φιλάκι. Σε εμά ρε μήνο τώρα, μα μάθει μπάλα τώρα. Πάμε καλημέρα. Ο Ρουμάνος είναι ο καλύτερος Εύρωπο ποντή που πέρασε από τον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Και για να τον κερδίσει θέλει πολλή δουλειά. Ναι. Θα το πάρει και είδε και μετά θα δω τι θα λέει. Ναι, δηλαδή είναι οξύμορο από τη μία. Ναι, είναι οξύμορο όμως, Κωνσταντίνα, να τον ισοπεδώνεις, να τον κάνεις λάσπη και απ' την άλλη να πάρει κανένα πρωτάθλημα ήτος. Πώς γίνεται αυτό, θα τρελαδώ που λέει. Πώς γίνεται ναι, αυτό. Πώς γίνεται. Πάλι ο πρόεδρος και πάλι παίχτες, αυτός τίποτα μηδέν. Ατομική 4-5 παίχτες και ο πρόεδρος. Ναι. Έλα, καλημέρα, πάμε ναι. Παρακάτω, άιντε. Πουνά τα μάτια μας. Ο καλός το παιδί. Α, η Βασίλης έρχεται, μπάλα δεν είδατε ακόμα ρε, τι γίνεται. Ε, πειράζει ρε, με κάτσα μου. Κοίτα να σου πω, ναι. Άκου Κουλιανέ. Ναι. Τους είπανε μάγκες, αυτό είναι τσιπρο πρωτάθλημα. Ναι. Κάντε σαν το περσινό. Κάντε κοροϊδεύετε τον κόσμο. Με κάτσα. Κάντε τις φάσεις και θα γίνουν χειρότερα. Με κάτσα μου, φιλαράκι μου. Και πέρσι, ακόμα. Και πέρσι τσιπρέικο δεν το λέγατε, αλλά με κλέψανε. Λοιπόν, πάμε στις αφημιώσεις. Πάμε σε αφημιώσεις τώρα, ναι. Φράγκο δεν υπάρχει, μία δεν υπάρχει. Τα ρίχνει όλα τα λεφτά στο Open. Ναι. Έτσι το Open πάει και για Φούντογλου. Α, να τα αποκλειστικά. Τα αποκλειστικά. Ναι, ναι. Το Art Clean. Το Art Clean, μην μπερδεύεις τα κανάλια, βρε. Το Art Clean. Θα γίνει web. Ναι. Ποιος το είπε αυτό, ρε. Ο Κωστής δουλεύει, ρε φίλε. Μην τα μπερδεύεις. Να μας υφέρει και το Art Clean. Ναι. Το Open του Σαββίδη λέμε. Α, δεν σ' αρέσει. Ξέρω. Σαν 6,5 πόντου. Σαν το. 11,5 πιάνει η κρατική που λέτε. Ναι, 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 ναι. Τον είδανε 1.200.000 και τον πάγκο τον βλέπουν 600. Πουλάς φίλε, πουλάς πολύ. Ναι. Θυμηθήκανε στις τηλεοράσεις ο Κοσμάκης. Μάλιστα. Κατάλαβες. Πονάνε. Ο Κοσμάκης στην ΕΡΤ. Ναι. Και γράφει μετρήσεις και διαφημίσεις. Έσκασες λίγο. Είσαι λίγο σκασμένος. Μπεκάτσα μου. Δώσ' του μια σου ρωτή. Ναι. Μπεκάτσα μια σου ρωτή. Δώρα επειδή είσαι φιλαράκι γι' αυτό. Πάμε γρήγορα. Ναι. Καλημέρα. Έπεσε επόμενος. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώσονα. Είμαι με το... με το ραπ. Έχει δίκιο ο Λουτσέσκο, είναι πινάλα. Πώς είναι, πινάλα. Πινάλα. Πεινασμένο, ρε. Ναι, βέβαια, έχει να φάει ο Λουτσέσκο, ναι, βέβαια. Άσε ρε, Λουτσέσκο, ρε. Ναι. Πινάλα, να είναι καλά ο Ιβάν, ρε. Ναι. Ο Ιβανάκη, το δίφραγκο δίνει, το δίφραγκο μητράει. Δίνεις δίφραγκα, παίρνεις το παιχνίδι. Δεν δίνεται ψώπη. Παράδας. Ναι, παράδας. Τι πράγμα έχω παράδας. Δεν αυτά, άμα και παράδας. Έχω λαλίανες. Κατώ λαλίανες, δεν αυτά τελαλίανες. Παράδας έχεις. Άμα και έχεις παράδες. Φύγε, επόμενο. Καλημέρα, επόμενος. Καλημέρα, να είσαι καλά. Είπε, άμα έχεις λεφτά, ναι, όχι. Okay. Άμα έχετε, άντερα το... πείτε, δεν έχουμε προπονητή και διαμαρτυρώματα γιατί δίνουμε και δικαιώματα στον κάθε γάβρο και κάθε αεξή να πάει άμα σκολά για τα πέναλτι και για τις ιστορίες. Εντάξει, κάποια στιγμή μια ομάδα θα πάρει και ένα πέναλτι που δεν είναι. Αυτό είναι νομοτελειακό, γίνεται παντού ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν πρέπει ο ΠΑΟΚ αυτός εδώ με αυτά τα λεφτά, τις μεταγραφές στους παίκτες να δίνει δικαιώματα στην κολολαμία και στην κολολεβαδιά. Ναι, αυτό μ' αρέσει. Καταλαβαίνεις. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος κανονικά είναι στο σύν 8 από τον Ολυμπιακό, έτσι. Γιατί είχαμε και τους μείον 2, να μην τα ξεχνάμε. Βέβαια. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι είναι κοντά. Και άμα βγάλουμε κάτι goal offside, κάτι goal με πανιόνι που ακυρώσανε, κάτι από όλους μήνες, κάτι πέρα που δεν ήταν, θα ήταν στο σύν 10 θα ήταν τώρα. Να πείτε ναι. Το Μαρινάκι να κάνει μεταγραφές, να βγάλει το χέρι στην τσέπη γιατί έχει καβούρια. Ναι. Περισσότερα από το Μελισανίδη. Έχει κάνει καλή ομάδα σε Αγγλία. Νότιχαμ είναι πολύ καλή. Τώρα που έχουν Αγγλία πάνω. Ρώτησα για την Νότιχαμ, μου λέει πάρα πολύ καλή ομάδα η Νότιχαμ. Πάρα πολύ καλή ομάδα έχει φτιάξει πάνω. Καλημέρα, ναι. Ναι. Καλημέρα από Σέρες. Καλό στο βραχνιασμένο. Ο Καπτανικόλας είμαι, τι κάνετε. Καλό στο να το Καπτανικόλα. Τι δουλειά για να σου πει τώρα. Κωνσταντίνε, με τον Κωνσταντίνο έχουμε μιλήσει πριν αρκετά χρόνια από τη Μάλαγα. Τέλος πάντων, το θέμα μας είναι άλλο. Μάλαγα. Ναι. Ναι. Πού πήγατε στη Μάλαγα, στην Ισπανία. Στη Μάλαγα να πάω, εγώ μέχρι το Κορδελιά. Κωνσταντίνε. Λοιπόν, παιδιά, έλα, γόρμα, έλα. Αυτά που λέει ο φίλος μου, ο Κωνσταντίνος, έχει 1000% δίκιο. Βέβαια. Βέβαια, κύριε Καπετάνη. Αυτό είναι το ταβάνι του ΠΑΟ, κύριε
Νίκο, φίλε μου και εσύ. Ναι, αγαπητέ μου, ναι. Αυτό είναι το ταβάνι. Καλό είναι όμως. Καπετάν Νικόλα μου, να σου πω κάτι. Καλό είναι να είναι το ταβάνι πρώτη θέση. Πρώτοι είμαστε τώρα, αυτό λέω. Περίμενε, κύριε Νίκο. Βεβαίως. Κύριε Νίκο, σε παρακαλώ, εντάξει. Νίκο να με λες, γιατί σέβομαι και τα χρόνια σου μεγαλύτερο. Εντάξει, ναι. Δεν έχει σημασία. Ναι, 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 ναι. Απλά λοιπόν έτσι, λοιπόν, έτσι έχω μάθει για να παραφράζουμε. Ωραίος, ωραίος λοιπόν, καπετάνης. Κέντρο δεν υπάρχει. Ναι. Κέντρο δεν υπάρχει. Mm-hmm. Και τρέχετε για να κάνετε ανανέωση στον κύριο Σιακόπ και στον κύριο λοιπόν Κάνια mm-hmm. και στον κύριο Τοντάδε. Λοιπόν, παιδιά, σοβαρευτείτε. Χτυπάς κόδωνα, κύριε καπετάνιε μου, ε. Σοβαρευτείτε. Ναι. Και θα σου το πω τώρα, αγαπητέ μου Νίκο. Βεβαίως. Αυτά που λέει ο κύριος από δίπλα σας, το πρωτάθλημα είναι το ΠΑΟΚ, σε ένα μήνα θα το, δηλαδή, θα το αναιρέσει. Έρχεται ο άλλος από πίσω με φόρα. Παίζει μπάλα ο άλλος. Ναι. Τρέχει. Ναι. Μάχεται. Ναι. Εγώ δεν είδα ένα πρέσινγκ, ρε παιδιά. Ναι. Δεν έχω δει να παίξει μπάλα. Όχι. Πρέσινγκ θα δεις από τον ΠΑΟΚ. Άλλα πράγματα δεν βλέπουμε. Αυτή είναι μια άλλη πραγματικότητα. Αλλά και ο άλλος, άμα δεν βάλει κανένα goal offside, κανένα απέναντι, δεν κερδίζει όμως, κύριε Καρδάκη. Σωστό, καλά. Σωστό, Νίκο. Ναι. Εχθές, ναι. Να σε καλά. Είχαμε διασυρθεί. Να σε καλά, να παίρνεις να σε ακούμε, καπετάνια. Έλα, Κωνσταντίνε. Πάμε. Καλημέρα, επόμενος, ναι. Ναι, εγώ είμαι. Καλημέρα σας, βέβαια. Πολύ ωραία. Εγώ θέλω να ρωτήσω λίγο το Κωστή. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα, Κωστή, καταρχήν. Καλώσουνα, καλώσουνα. Να ρωτήσω τον Κωστή το εξής. Λέει ότι ο Λουτσέσκο δεν είναι καλός και είναι ομάδα του Προέδρου, έτσι δεν είναι? 100%. 100%. Εγώ να ρωτήσω ποιος παίχτης σας αρέσει, Κώστα, από τον ΠΑΟΚ? Ο Μάτος, ο Βιερίνια, ο Βαρέλα, ο Πασχαλάκης, ο Πρίγιοβιτς. Πολύ ωραία. Εγώ να θυμίσω ότι τους μισούς το Βιερίνια αυτό το λες γέρο, έτσι. Είναι γέρος. Είναι γέρος. Είναι γέρος. Πάμε παρακάτω. Ο Βαρέλα πέρσι ήταν ένα όρθιο. Ήταν 11, ήταν 11 κιλά βαρύτερος ο Βαρέλα. Πολύ ο Βαρέλα ήταν αρκούδα. Αρκούδα ήτανε. Συμφωνούμε. Ο Λιμιός δεν είναι καλός. Ο Ζαμπά δεν είναι καλός. Ο Λιμιός είναι πολύ γρήγορος. Πολύ αθλητής, αλλά είναι το 1/10 του Σαλπικίδη. Επομένως δεν είναι καλός. Δεν είναι Σαλπικίδης. Δεν είναι καν Σαλπικίδης. Εντάξει, δεν είναι Σαλπικίδη. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Ο Μαουρίτσιο δεν είναι καλός στο κέντρο. Όχι. Ο Βέρμπλουμ δεν έχει δείξει τίποτα. Όχι. Έτσι. Το κατάλαβε το Πάφιλος. Πώς γίνεται αυτή η ομάδα να είναι πρώτη? Ναι, άρα ο προπονητής τους έχει κάνει έτσι. Έτσι, αυτό δεν θα σου πει. Έτσι λες εσύ. Έτσι λες εσύ. Έτσι λες εσύ. Χωρίς ναι. παίχτης να είσαι πρώτος δεν γίνεται. Άμα δεν είσαι καλός προπονητής. Έτσι λες εσύ. Σεβαστή άποψή σου. Σεβαστή, βέβαια. Σεβαστή. Βεϊερίνια, Μάτος, Βαρέλα, Πρίγιοβιτς. Ναι. Τετράδα. Τελειώσαμε. Λες δηλαδή ότι είναι... τέσσερις παίχτες είναι όλος ο ΠΑΟΚ είναι... και ο Ιβάν. Αυτό λες. Ναι, δεν γίνεται, Κωστή. Σε ποδόσφαιρο ξέρεις πολύ καλά. Δεν γίνεται σε μια ομάδα 11 ατόμων με 4 να πάρεις πρωτάθλημα. Ο Μπίσεσβαρ ναι. στα 30 λεπτά με τη φιάλη του οξυγόνου. Ο Μπίσεσβαρ είναι τεφορμέ. Όταν η τέταρτη ομάδα στη Β' Εθνική με κάνει γιογιό και τη γλιτώνω, ο Εργοτέλης. Εντάξει, μην κολλάς ένα μάτσο. Τώρα. Μην κολλάς ο Εργοτέλη. Okay. Ο Εργοτέλης ήταν ένα μάτσο ειδικών. Πήγα να το πάρω, είχα Τσέλσι μετά, είχα άλλα παιχνίδια μάλλον, πρωταθλήματα. Θα δημιουργήσετε ψυχολογικά προβλήματα στον Κούδα, στο Σαράβι και στον Τερζανίδη να πούμε. Πάμε, έχουμε γεμάτο κέντρο. Όσους προλάβουμε και τις 9.30. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα παιδιά. Καλώς τον. Υπάρχει ομάδα στον πλανήτη που να είναι φορμαρισμένη όλη τη σεζόν? Όχι, καμία. Ήτα έκανε και Ετχόφεν, Γκέλεση Μπαρτσελώνα, Γκέλαρη Παρίς Σεζερμέν. Αυτά θα πρέπει να τα βλέπουμε λίγο πιο έτσι. Τι σχέση έχει η Παρίς Σεζερμέν, το θέαμα, με αυτό που δείχνετε εσείς? Άλλο θέλω να πω. Άλλο θέλω να πω ότι όλες οι ομάδες στην Ευρώπη έχουν δικαίωμα σε κακές εμφανίσεις. Και εγώ έχω 40 εκατομμύρια. Ακριβώς, 900 εκατομμύρια μπάτζετ έχει πει πάρει. Το θέμα είναι ότι η ομάδα θα φορμαριστεί το Φεβρουάριο, εκεί που πρέπει να φορμαριστεί, για να δώσει τελική ευθεία στο πρωτάθλημα και για να προχωρήσει στους 32. Το θέλετε, δεν το θέλετε, όλοι οι υπόλοιποι φύλαθλοι του πλανήτη. Ο ΠΑΟΚ φέτος και στο πρωτάθλημα θα πάρει και το κύπελο και στην Ευρώπη θα προχωρήσει. Και Κώστα, δεν υπολογίζεις ότι δεν έχει κάνει μεταγραφές ο ΠΑΟΚ φέτος, έτσι? Δεν του έχουν βγει, μεταγραφές έκανε. Έκανε, ρε. Απλά δεν του βγήκανε. Πλην του Ζαμπά. Ναι, μπαίνουν σιγά σιγά ο Λουτσέσκο και αυτή την πολιτική. Θα σε βάλω όταν πραγματικά είσαι έτοιμος. Ναι, ναι, ναι. Έχει περάσει το μισό πρωτάθλημα όμως με την περσινή ομάδα την έχει βγάλει. Έτσι, έτσι ακριβώς. Φίλε, 19 Φλεβάρι θέλω να τελειώσω το πρωτάθλημα εγώ προσωπικά. 19 Φεβρουαρίου. Μαζάρι. Ναι.
Και συμφωνώ σε αυτό που είπες Νίκο, το ότι δεν χαιρόμαστε αυτό που δεν έχουμε ξαναζήσει. Εγώ είμαι 37. Ναι, ρε φίλε. Πρώτη φορά ο ΠΑΟΚ, 12η αγωνιστική είναι πρώτος. Κουτσά στραβά, οκ, δεν παίζουμε καμιά μπαλάρα, αλλά δεν είμαστε και καμιά κολομάδα που μας πρόχνει μόνο η διαιτησία. Καμία σχέση. Είμαστε μια ομάδα πολύ σοβαρή, η οποία δεν έχει βρει ακόμα τα πατήματά της. Έχει νοοτροπία νικητή και έχει ποιότητα σε κάποιες θέσεις. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι μια ομάδα που για να κερδίσει τον Απόλλον στην Τούμπα πρέπει μοναδικά κάποιοι παίκτες να παίξουν μπάλα μόνοι τους. Χωρίς να δω εγώ. Να βρει ομάδα αυτοματισμούς, ναι, αυτό λες. Η ομάδα, ναι, η ομάδα έγινε, είναι έγινε, στημένη έγινε. Φάση, πλευροκόπηση πάρτι βάλτιν. Σωστός. Άιντε μπράβο. Πριν ναι, με τον Απόλλον μην ξέρει. Άιντε μπράβο τώρα. Ναι, αλλά ρε φίλε Κωνσταντίνε, έτσι παίρνουν τα πρωταθλήματα οι ομάδες όμως. Σε κάποια μας που δεν τραβάει η ομάδα, τα πάρουν οι ηγέτες τους. Δεν είναι παράλογο αυτό. Δεν υπάρχει ομάδα στον πλανήτη που να πάρει πρωτάθλημα και να μην παίξει και μπάλα. Δεν υπάρχει ομάδα στον πλανήτη. Δεν υπάρχει ομάδα στον πλανήτη. Έχουμε κάνει. Και ο Παναθηναϊκός που καμία ομάδα δεν τον αντιμετώπισε όπως θα έπρεπε, ο ΠΑΟΚ τον έκανε και ο γιο. 3-2 τον έκανε. Καλά τον έκανε. Ναι. Που μου ήρθε εδώ με 2 φορ και okay. 2 χαφ στο κέντρο να παίξει 3-2. Καλά τον έκανε. Φίλε ΠΑΟΞΥ, εγώ αυτό που έχω να πω για τους συνοπαδούς μας είναι να χαρούνε κάτι το οποίο δεν έχουν ξαναζήσει. Έτσι, είναι κρίμα. Αίτητος 12 αγωνιστικές. Το μόνο που μπορεί να χαρεί ο ΠΑΟΞΥΣ είναι να πάρει τα πρωτοσέλιδα του Φωτός, να τα βάλει στο καφενείο και να γελάει. Καλά, αυτό ούτως άλλως γίνεται. Είναι η μεγαλύτερη ευχαρίστησή του. Σωστό. Αυτή η μπάλα δεν μπορεί να ευχαριστηθεί. Άντε μπράβο τώρα. Σωστός αυτό. Σωστός. Να πάτε να πάρετε το φως και να γελάτε. Δηλαδή αν την άλλη εβδομάδα ρε παιδιά ρίξονται τράμπαλο στο κούγια εδώ πέρα, τι θα λέμε τώρα, ότι ξαφνικά γίνανε σούπερ. Ναι. Να λέτε στον Καράπαπα, γελάνε οι Ολυμπιακοί μαζί σου. Μα ούτε σας γελάμε. Αυτό να λέτε και να χαίρεστε. Ναι. Να λέτε τον Τίγρη, γελάνε οι οικοδόμοι μαζί σας, γιατί θα πιάσουν δουλειά στην Αγία Σοφιά. Αλλά μπάλα δεν είδαμε από τον ΠΑΟΚ, τέλος. Αλήθεια είναι αυτό. Κώστα, ο Λουτσέσκου με μία νίκη ακόμα είναι ο πολυνίκης προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Και αυτό αλήθεια είναι. Αυτό του λέω. Είναι ο Πολυνίκης προπονητής του ΠΑΟΚ. Θα φρικολακιάσει ο Σάνων με τον Λόραν. Τι θα κάνουμε τώρα. Γιατί ο Λουτσέσκου. Δεν μου λες, εκείνα τα χρόνια ο ΠΑΟΚ, ο Λάρος, όσο να έπαιζε μπαλάρα σε όλα τα μάτς. Σε όλα τα μάτς, αυτό δεν θα σου πω. Όχι, δεν υπήρχαν παιχνίδια που τα έπαινε. Όχι, ρε φίλε, αλλά είχε τεχνική κατάρτιση οι παίκτες του. Γιατί τώρα δεν έχουν τεχνική κατάρτιση. Ο Βιερίνα δεν έχει τεχνική κατάρτιση, δηλαδή. Ο Μάτος δεν έχει. Τι έγινε. Α, μας διώχνει. Μάτος έχει. Τους άλλους και τρία τους έβαλες. Τι κάνεις τέτοια. Να ζητήσει επανέλευση του αγώνα με τη Λαμία. Όχι φίλε, δεν χρειάζεται, γιατί να το κάνουμε αυτό. Όχι, όχι, δεν θέλω καμιά επανάληψη. Να έδινα το πέραντε εμείς μαζί μας, αντρίκα πράγματα, να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά. Το free to go λασάρει το flames to go, μέσω του οποίου συνδρομητές μαζεύουν flames και διεκδικούν απίθανα δώρα κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, μέσω από το ανανεωμένο my free to go app. Οι συνδρομητές λοιπόν μπορούν να συγκεντρώσουν flames με κάθε τους κίνηση, όπως ανανέωση χρονομιλίας ή ενεργοποίηση ενός πακέτου. Και ύστερα μπορούν να τα εξαργυρώσουν με συμμετοχές σε όσους και σε όποιους ενεργούς διαγωνισμούς θέλουν μέσα από το My Free to Go App. Από το Δεκέμβρη οι συνδρομητές μπορούν να λάβουν μέρος και σε διαγωνισμούς για ένα Fiat 500, ένα ταξίδι στον προορισμό της επιλογής τους και πολλά πολλά απίθανα δώρα. Έρχεται η απίθανη Σμαράγδα Μπασάκου εδώ, απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής αίτητη. Με αθλητικό δελτίο ειδήσεων επιστρέφουμε με γραμμούλες μετά το break. Επιστρέψαμε. Καλημέρες σε όλο τον κόσμο. 40 μετά τις 9, τη σάτυρα την γουστάρουμε όλοι. Και καλύτερα ακόμα περισσότερο τις μιμήσεις. Οι ποδοσφαιρόφιλοι γαλουχηθήκαμε με Μίτσι Κώστα. Πλέον όμως μπορούμε να δώσουμε και ένα τεράστιο respect στον Τάκη Ζαχαράτο. Άλλη σχολή, πιο σώμαν, αλλά απίστευτο ταλέντο άνθρωπος. Μεταμορφώνεται κυριολεκτικά στο πρόσωπο που μιμείται. Θα είναι εδώ ο Τάκης Ζαχαράτος από 7 Δεκέμβρη στο Βεργίνα Θέατρο με ένα ολοκένουργιο σόου. Θα τα έχει όλα, χορός, τραγούδι, τρελό γέλιο. Μιλάμε για υπερπαραγωγή με πλούσια σκηνικά, πολλούς χορευτές, τα πάντα όλα. Και όσοι ενδιαφέρει θα βρείτε τα εισιτήρια στα Public, στο Ticket Services και στο Καζίνο. Οι παραστάσεις θα είναι Παρασκευή και Σάββατο. Κωνσταντίνε μου! Για πες. Τον Κλοπ το γουστάρεις? Εν μέρη ναι. Εν μέρη άρχισες, εν μέρη. Ο Κλοπ πέρσι έπαιζε μπαλάρα με τη Λίβερπουλ, ξέρεις τι πήρε? Τίποτα. Τίποτα. Φέτος δεν παίζει έτσι όμως. Ναι. Φέτος παίζει τσούκου τσούκου, 1-0, σφίγγω την άμυνα, βάζω τον γκολ και το κρατάω. Δεν έχει φόρ. Πώς, τους ίδιους παίχτες έχει. Παίζει με το λιμιό της Αγγλίας. Τους... με το Φιρμίνιο. Τους ίδιους παίχτες έχει. Φιρμίνιο, Σαλάχ και Μανέ. Αυτή ήταν και πέρσι. Ναι. Το ίδια τριπλέτα είναι. Δεν παίζει με κλασικό φόρ.
Εγώ λέω έχει δώσει βάση στην άμυνα. Παίζει με τρία οχτάρια. Ναι. Βελτίωσε τα στόπερ του γιατί είχε άφηγε. Πήρε τον Βαντάικ βεβαίως από πέρσι στα μισά. Έκλεισε τις τρύπες. Του βγαίνει πολύ καλό ο μπάκο δεξής. Ο πιτσιρικάς ο Άρνολντ. Ναι, ο Άρνολντ. Ναι. Καλός ο Ρόμπερτ. Μ' αρέσει ρε φίλε γιατί τα παρακολουθείς όμως. Αλλά θέλω να σου πω ότι άλλαξε και αυτό το τροπάριο. Ναι. Το άλλαξε. Κοίταξε. Λέει εγώ θέλω την ουσία μάγκε. Πέρσι με λέγανε πω την μπαλάρα παίζω και στο τέλος έμεινα με τα χέρια άδεια. Αυτό σκέφτηκε και ο φίλος μας ο Κλοπ. Ναι, που είναι προπονητάρα, έτσι. Ο Κλοπ ναι. Έχει τακτικά από τη μέση και μπροστά. Λέει το Λουτσέσκου. Πόσα λεφτά έχει ο Σαββίδης, πολλά λεφτά. Εντάξει, η Λίβερπουλ έχει πολλά περισσότερα πάντως. Να του δώσει μια εβδομάδα, ρε παιδί μου, που έχει διακοπές. Να πάει να δει μια εβδομάδα τον Γκουαρδιόλα πώς δουλεύει από τη μέση και βλέπει μπροστά. Βλέπει πολύ μπάλα εξωτερικού ποδοσφαίρου ο Λουτσέσκου, δεν να ξέρετε. Ξέρω, μάλλον πάρα πολύ. Μάλλον σαλέπιτρο εκεί. Πολύ μπάλα από το εξωτερικό. Παρακολουθεί πολύ City, το λέω γιατί το ξέρουμε. Έχω βαρεθεί ναι. Τα φορτώματα της πλευροκοπήσης και ο ψηλός να καθαρίζει. Μα αφού έχει και το εργαλείο, ρε Κωνσταντίνε, ναι. Τι να κάνει. Το εργαλείο, αυτό είναι ο σκοπός του πάω. Δηλαδή, να φτάσει μπάλα ωραία στον Μπρίγκοβιτς. Δηλαδή αυτό το πράγμα το μονότονο το κάνω κι εγώ. Ναι. Το κάνεις κι εσύ. Πάρ την μπάλα, πάρ τη μάτος, βγες μπροστά, πάρ τη λιμιέ, δώσει το μάτος, κλείσε λιμιέ προς τα μέσα. Σέντρα. Αυτά τελικά έχει. Σέντρα. Τον Μπρίγκοβιτς θα τα ίσω. Σέντρα, τον κίλερ θα τα είσαι. Και στα στημένα βάλω γκολ. Άλλο και ένα ρεκόρ πάντως αυτού του ΠΑΟΚ. Για να σου ωφελώ ο μήνος και λέει είναι δουλεμένη. Μην το Γιώργο ρε φίλε. Άντε τώρα τι βλακίες δεν μπορώ να ακούω. Άλλο ένα ρεκόρ που έσπασε 16 συνεχόμενα παιχνίδια που σκοράρε εκτός έδρας. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν το 96-97 κάπου εκεί. 97. Άλλο ένα ρεκόρ από τα πολλά που σπάει ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου. Ναι. Όχι ΠΑΟΚ άλλων ομάδων. Αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Ναι. Να είναι ομάδα του Προέδρου και θα σπάει τα ρεκόρ ο προπονητής. Έχω ένα θέμα το οποίο θέλω να το κουβεντιάσουμε. Αυτό που πέταξε την μπανάνα στο Ομπαμεγιά. Ναι. Ήταν Ελληνοκύπριος. Ναι. Τον έπιασαν ναι. Και τον απαγόρευσαν εφόρου ζωής να πάει σε αγγλικά γήπεδα. Κακός. Ο ίδιος πήγε στην αστυνομία και είπε: ορκίζομαι στη ζωή των παιδιών μου ναι. Ότι σε καμία περίπτωση δεν είμαι ρατσιστής. Ναι. Ζητώ συγγνώμη και κυρίως από την Τότενα. Ήταν ένα τρελό πράγμα αυτό που έκανα. Τιμωρία ποια ήταν. Δεν τον αφήνω να ξαναπεί στο γήπεδο. Κακός. Ναι. Αυτό που έκανα δεν ήθελα να προσβάλλω κανένα. Με κατηγόρησαν για εκτόξευση αντικειμένου, όχι για κάτι ρατσιστικό. Κακός. Η αστυνομία αποδέχτηκε ότι δεν είμαι ρατσιστής και δεν το έκανα με αυτό το σκεπτικό. Έχω κάνει ένα τεράστιο λάθος. Δεν πήγε αστυνομία. Τον έπαιξε κατευθείαν, ρε φίλε. Άμα κάνεις κάτι, να δεις εδώ, φωτογραφία. Ποια ομάδα είναι. Στο Τότενα μάτισε που πέταξε την μπανάνα στο Τότενα. Τίποτα, να βγάλουν ένα πανό. Πέταξε την μπανάνα του Πανανόπουλου στο. Να βγάλουν ένα πανό οι οπαδοί της Τότενα ναι. Και να πούν Ρουφιάνο τον αρχηγό ασφαλείας της ομάδος που έβγαλε αυτόν τον. Μάλιστα. Και άμα τον στον δρόμο να τον πλακώσει στο ξύλο. Είναι ο Αβέροφ Παντελή, αν δεν κάνω λάθος. Αβέροφ Παντελή. Ναι. Ελληνοκύπριος. Οι οπαδοί της Τότενα πανό. Δεν ασχολούνται εκεί με αυτά. Δεν έχουν τέτοια κουλτούρα. Τι να σου πω. Γιατί άμα δεν έχουν τέτοια κουλτούρα. Δεν, εκεί πάνε σαν να πα στο βιβλιοθήκη. Πάνε σαν library μου λέει μα εδώ. Γιατί μου το παρουσιάζει σαν θέμα τότε. Είναι ένα θέμα, δεν είναι θέμα. Το ότι είναι Ελληνοκύπριος. Πέταξε κάτι μέσα, δηλαδή, πέταξε μπανάνα μέσα, τον πιάσανε, τελείωσε. Γεια σας. Πόσα συμπλέγματα κατωτερότητας και κόμπλεξ μπορεί να έχει ένας που είναι Ελληνοκύπριος. Να τον κάνουν έρωτα οι Τούρκοι τον ένα 400 χρόνια. Να εσύ άλλο, το πήγες αλλού ναι, τώρα, και τον ναι. Άλλο να του παίρνουν τη μισή Κύπρο οι Τούρκοι. Ναι, ναι. Πόσα κόμπλεξ και πόσα αυτά. Ναι. Αυτός έχει δικαιολογία. Έχει είμαι μισός Έλληνας, μισός Κύπριος, άρα είμαι δύο φορές κομπλεξικός. Πάμε γραμμές, έχουμε πολύ κόσμο να ακούσουμε. Είπα, ωραία. Κάνεις αναλύσεις κοινωνικές πολύ δυνατές. Τα έχουμε πει αυτά. Το respect. Καλημέρα, ναι. Με τον Λουτσέσκο δεν μου τα λες καλά, αλλά τέλος πάντων. Ναι, καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Καλώς τον να. Κουλιανέ, καλά κάνεις και έχεις έπαρση. Μ' άκουσες να έχω έπαρση. Δεν έχει έπαρση. Έτσι είναι η έπαρση ρε φίλε, τι έπαρση. Αλλά, ναι. Αλλά πάλι στο τέλος. Με κλέψανε δαλέ. Κουμπαράκι μου το πάρε. Έπαρση πάντως δεν έχω, πίστεψέ με. Ίσα ίσα είμαστε... Ναι. Έπαρση δεν έχουμε. Πάντως ίσα ίσα κρατάμε πισινές, είμαστε χαμηλό τόνο γιατί την πάθαμε. Αν ναι. Σου πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα θεωρητικά, ναι. Θα σου το πάρει με διαιτησία. Φυσικά. Φυσικά θα μου το πάρει με διαιτησία. Έτσι. Ο Ολυμπιακός όπως γράφει και ένας φίλος θα έπαιρνε κεφάλι και μείον 3 με την Παναγαϊκή που του κάνω το ολιμούχτη. Τι έπαιρνε. Έπεσε ο φίλος. Και τους μείον 3 βλέπετε τα επεισόδια που έκανε την Παναγαϊκή. Εσύ εδώ έξω με τον Άρη και εσύ έπρεπε να πάρει μείον 3. Και εγώ μείον 3 λες. Άρα είμαστε πάτσι. Η Άκη δηλαδή την πάτσε αυτό το θέμα. Είναι φίλοι μας. Είναι φίλοι μας. Καλημέρα, ναι. Ναι. Καλημέρα. Ω, καλό το παιδί μας. Έλα, ξακουστεί. Μανούλα μου, Βέρμπλου μου. Να χαρώ μανούλα μου. Μανούλα μου, μανούλα μου. Μία ερώτηση Νίκο, αλλά θέλω να μου απαντήσει μέσα. Μπέσα, πάντα μπέσα, ναι. Μπέσα. Ναι. Λοιπόν, πριν την εποχή που κατεβαίναν ορδές οι Πασοκόβλαχοι τότε με τα Σεντάν και τα Ντάτσουν στο Ρέτζενσι, ναι. Εκείνες τις εποχές. Ναι, 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 ναι. Ο Λουτσέσκου με το Μίνο
τρώγαν πόρτα στο Ρέντζετσι, την αλήθεια το λέω. Μόνο τώρα, που θα πηγαίνανε. Είσαι κακός τώρα, εσύ. Γιατί είναι κακός. Είσαι κακός, αφού λες ότι πάνε τα ντάσου και μπαίναν μέσα να μην πούνε κι αυτοί. Όχι, πριν κατέβουν. Α, πριν τις ορδές λες. Πριν τις ορδές που κατέβουν οι Πασοκόβλαχοι. Έβαλε και το Μήνο στη δεξιά. Γιατί μια χαρά, ωραίο παιδί είναι ο Μήνος, παιδιά. Μια χαρά, γόης. Γιατί εσύ. Μια χαρά παλικαράκι είναι. Ο Μήνος είναι ωραίος άντρας. Φυσικά. Αφήσει τζιλά καμία ότι είναι δουλεμένο τον κόλ του Βαρέα. Γιατί άμα στρελάνει να πούμε. Κώστα, έτσι πέρα. Και καλό παιδί και καλό παιδί. Και πολύ καλό παιδί και μια χαρά παλικάρι. Και εγώ ήταν και σε πρεμιέρι ήταν. Έτσι, α μπράβο. Το Γιώργαρο. Τι λακαμίε να αφήσει με τα στημένα του. Έτσι, σέντρα, ήταν πετά. Τον κόλ του Βαρέλα, να ξέρει. Δουλεμένο. Τον κόλ του Βαρέλα. Νίκο, το άκουσα αυτό, ήταν δουλεμένη φάση. Έτσι είπε ο Γιώργαρο. Και καλά μιλάει, θα είναι ο καλύτερο, τον αγαπάω. Τον κόλ του Βαρέλα που δεν κουνιέται είναι εκτείνο και ο Στόπρι κοιτάζει τον Βαρέλα ενώ ο Βαρέλα κοιτάζει την μπάλα. Αυτή είναι η φάση. Νίκο, ό,τι και να φορέσει, ό,τι και να βάλει, ό,τι και να κάνει, ξέρει. Πώ να σου πω, η Ρουμανίλα και η Πασοκύλα δεν κρύβονται. Κλείσε με αυτό, κλείσε, κλείσε. Η Ρουμανίλα και η Πασοκύλα δεν κρύβονται. Κάντε το κομμάτι αυτό. Η Ρουμανίλα και η Πασοκύλα δεν κρύβονται. Τι είπε ο Θεούλης, ρε φίλε. Εντάξει, η Ρουμανίλα είπαμε, είναι επάγγελμα, τα έχουμε πει αυτά. Εντάξει. Καλημέρα. Α πάω πουλή προπονητή, λίγη σε κάνω ένα ρόλο. Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε. Καλώ ήρθατε, καλώ ήρθατε. Γεια σου, Νικόλα, γεια σου, Κώστα. Καλώ ήρθατε. Καλά, όντως πραγματικά στα κοινωνικά ρε Κώστα δεν πιάνει. Ναι, ναι, το έχω πει και εκτός αρένη, είσαι υπέροχη. Την μπανάνα τώρα, μισός Έλληνας και μισός Κύπριος, τέσσερις τόνους κόμπλεξ. Το μετέτρεψε στο τι κακό υπάρχει στα ελληνικά γήπεδα. Ναι. Αμέσως το μετέτρεψε, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να κάνουμε. Θα βγαίναμε όλοι και θα κράζαμε τον υπεύθυνο ασφαλείας. Είναι Ρουφιάνος ο αστυνόμος, ο υπεύθυνος ασφαλείας. Και εγώ θα το έκανα. Μπορεί μανούλα και ο Νίκος, μου να πουλήσουμε τους οπαδούς μας που είναι οι πελάτες μας. Ναι, ναι. Το καημένο το παιδί. Μη μας δίνουν μας κάποιους τα αμάξι, ναι, τα καλά τα παιδιά. Τέτοια, ναι. Τέτοια θα είχα. Άντε, μπράβο, ναι. Ναι. Όσον αφορά για το, τέτοιο, για το Λουτσέσκου ρε Νικόλα, καλά σου τα λέει ο... Εντάξει, καλά τα λέει ο Κωστής, εγώ δεν σημαίνει το ασπάζουμε. Άκουσε με αγόρι μου καλό. Και ο Λεμονής αίτητος και πρωταθλητής πολλές φορές ήταν. Όχι, ο Λεμονής τον φέρανε συμπληρωματικός τέλος του χρόνου. Δεν πήρε ποτέ. Ήταν και από την αρχή κάποια. Πήρε πρωταθλήματα. Ναι, τον παίρνανε τον Απρίλιο και τον Μάιο τον φέρανε. Τα παίρνει ο πρόεδρος. Ναι, ήταν τελειωμένο το πρωτάθλημα και τον έφερναν. Εγώ σου μιλάω για τα επιχειρήματά σου. Ναι. Είπες. Ήτανε αίτητος και πρωταθλητής. Ναι, δεν ήταν ποτέ αίτητος ο... Ο Λουτσέσκου βρε αγόρα. Ναι, ο Λουτσέσκου είναι, ο Λεμονής δεν ήταν ποτέ αίτητος. Πώς δεν ήταν αίτητος. Όχι, δεν ήταν, ναι. Πες μου ένα πρωτάθλημα, πες μου ένα πρωτάθλημα που Ολυμπιακός... 240 εκατομμύρια μπάζετ ρε φίλε. Ναι, πες μου μια φορά που πήρε ο Ολυμπιακός πρωτάθλημα αίτητος. Άντε, ξανά, πήγε να το πάρει με τον Σίλβα. Ξανά τα είπε και ούτε ο Πάουκ θα τελειώσει αίτητος. Α, ούτε ο Πάουκ. Εννοείται τώρα. Ο Πάουκ θα το πάρει αίτητος. Δεν ξέρω να το πάρει αίτητος. Μπορεί να γίνει στραβή. Μπορεί να γίνει. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Γιατί ξέρω πάνω. Ο Κούπερ ήταν καλός προπονητής. Ήτανε. Πώς θα έπαιρνε τα μάτσα Κούπερ. Τα μάτσα που έπαιρνε με τον Άρη. Άκουσε με Νικό. Όταν μιλάτε, είστε λες και βάλατε καρμπόν την κασέτα του των οπαδών του Ολυμπιακού 20 χρόνια, ακριβώς το ίδιο. Εμείς αδικούμαστε, οι άλλοι ευνοούνται. Τα ίδια... Ο Ολυμπιακός δεν τα έλεγε ποτέ αυτά, φίλε. Ο Ολυμπιακός, αν θυμάσαι καλά... Τι να θυμάμαι καλά. Δεν περνάει και να τα λέει στον κόσμο του, δεν περνάει. Ο Ολυμπιακός, φίλε, έπαιρνε πέναλτι κάθε αγωνιστική αβαβά. Ναι, τι σχέση. Έλεγε ότι αδικείται. Όχι, δεν τα έλεγε αυτά. Δεν τα έλεγε. Τι πέναλτι που έπαιρνε. Είναι ο Κλέπερ, τα φάουλ 90-10, τα ράουτ 90-10. Δεν τα λέμε, φίλε, να είσαι καλά, πάμε στον επόμενο. Μακάρι να έπαιρνε μόνο τα πέναλτι. Ναι, 1000 έπαιρνε ο Ολυμπιακός. Τι συγκρίνουμε τώρα, ανώμια πράγματα, παιδιά. Τι συγκρίνετε, τε. Ανώμια πράγματα, ρε φίλε Αριανέ. Η χούντα του Ολυμπιακού, μην τη συγκρίνει. Βέβαια. Ανώμια πράγματα συγκρίνεται. Με ένα πέναλτι που έπρεπε να δώσει. Ναι, με ένα πέναλτι, το κάνουμε ίδιο τώρα. Καλημέρα. Μην τα εξομοιώνετε. Δεν είναι το ίδιο, αλλά πρέπει να τα λέμε όλα. Σαφώς όλα τα λέμε, βέβαια. Έτσι. Αλλά δεν γίνεται να τα κάνουμε ίδια τώρα. Σε όχι, παρακαλώ. Σε καμία των περιπτώσεων. Βέβαια. Καλημέρα, έλα φίλε. Ναι. Φίλε, καλημέρα. Εσύ που μας είπες καλημέρα, έλα. Έπεσε ζώνη μου. Καλημέρα, επόμενος. Εντάξει, μπορεί να έχει τροχονόμο. Εντάξει, ναι, μπορεί να... Καλημέρα. Την εξαιρετική κυρία. Σήμερα. Εξαιρετική κυρία. Εξαιρετική, εξαιρετική. Γιατί είπες αγόρι μου ότι κλαίνει η Αριανή. Εγώ άρεσε είμαι, δεν κλαίω. Εσύ δεν κλαίς γιατί είσαι η εξαίρεση του κανόνα, κυρία μου. Είσαι αρχοντογυναίκα. Είσαι αρχοντογυναίκα, είσαι Θεσσαλονικιά, είσαι... Εγώ χαίρομαι. Το ξέρω, τα εγγόνια σου χαίρομαι. Στο κέντρο περπάτησε στην Τσιμισκή και σου κατρακαλύδι τα ραφτία. Ναι. Όπως είχε. Ναι.
Χαίρομαι μέσα στην ισχύ μου. Το ξέρω, κορίτσι μου, το ξέρω. Χαίρεσαι και για τα εγγόνια σου. Ναι. Είσαι έγκονα. Όλες οι ομάδες να ξαναβγούν. Όλες οι ομάδες να ξαναβγούν. Να κερδίσουν έτσι, να παίρνουν τις νίκες, να βγει και ο Άρης Ευρώπη, να είμαστε όλοι χαρούμενοι, έτσι. Εδώ έβλα είναι τούτη κατηγορία και είναι στην πρώτη και μας κουνούνται. Α, μπράβο. Α, μπράβο, κυρία Δώρα μου. Α, μπράβο. Θα πάμε σήμερα να ψωνίσουμε καμιά λαϊκή εκεί κοντά. Έχεις καμιά βαρβάρα, καμιά φιλενάδα, να την βγηθείς. Πέθαναν μωρόλες, πέθαναν. Πέθαναν οι βαρβάρες οι φίλες. Είχες όμως, να τις θυμάσαι. Φίλησε, κούτε, αλλά παγωμένα μπόλικα. Φίλησε, ναι. Φίλη μας, ναι. Φίλησε. Και θα φιλήσει ακόμα περισσότερα. Φιλιά, κυρία Δώρα μας, να είσαι καλά, κοριτσάρα μου. Καλημέρα. Ακόμα έχουμε δρόμο για το μεσημέρι. Ξέρεις, ναι. Όταν γερνάς και φεύγουν οι άλλοι, νιώθεις κάπως άσχημα. Πολύ άσχημα νιώθεις. Ναι. Πάρα πολύ. Και λες, τι γίνεται τώρα, μήπως είναι και η σειρά μου τώρα. Όχι, δεν είναι αυτό, είναι απώλεια. Ναι, η απώλεια, αλλά έχουν φύγει οι ίδιοι που κάνεις εσύ παρέα. Ξαφνικά λες, εγώ έχω μείνει. Τι γίνεται τώρα. Εγώ τι κάνω. Τι κάνεις. Κάνω νέους φίλους, 20 χρόνια, 22. Είσαι μια κουφάλα, ρε εσύ. Ότι στα 50 όταν πεθαίνω εγώ. Είσαι εγώ, μια, τι απίθανος είσαι. Για τρία αυτοί να με βολεύουν. Ναι, 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 τι μαϊμού είναι. Άκου να δεις. Άκου να δεις, κάνει νέος φίλος, λέει, αυτοί δεν πιον, δεν θα φύγουν, άρα θα έχουν να με καβατζώνουν. Ναι. Πήγες 70 χρονών, ναι. Πας παρέα, ναι. Πας παρέα, θα ακούσεις, πέθανε ένας, ναι, 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 ναι. Πας με 30 χρονών, λέει, θα πηδήξω ωραία γάμπα για αυτή. Ναι. Δηλαδή, τι να κάνω εγώ με τον γέρο τώρα. Μ' αρέσεις. Κατάλαβες. Μ' αρέσεις. Όπως όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, εγώ ήθελα να κάνω παρέα με μεγαλύτερους. Έκανα. Κι εγώ. Ναι. Κι εγώ έπαιρνα από αυτούς, ναι. Άκουγα, λέω, όπα, εδώ είμαστε. Κάνω με πιο μικρούς. Με μικρούς, σωστό. Το γυρίζουμε το μπιφτέκι. Είμαστε μπιφτεκάδες. Γιατί να το κρύψουμε. Μπιφτέκι, ναι, μία έτσι, μία αλλιώς. Ναι. Ναι. Πάμε, καλημέρα, έχουμε γεμάτο το κέντρο. Έλα, φίλε. Έπεσε, επόμενος. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, εγώ. Καλώς τον, έλα, φιλαράκι. Εσύ ο μπρουτάλ, φίλε, ναι. Cool. Έλα, γορμό. Δύο ερωτήσεις έχω να σου κάνω, ρε φίλε, αλλά θέλω να μου απαντήσεις στα ράτα. Μπέσα, μπέσα, ναι, μπέσα. Εγώ κλέβω 100.000 ευρώ. Ναι. Εσύ κλέβεις 100 ευρώ. Ναι. Ποια είναι η διαφορά? Κοίταξε, εσύ κλέβεις 100.000, εγώ κλέβω τσίχλα. Αυτή είναι η διαφορά. Την τσίχλα, ναι. Δεν θα τιμωρηθώ για την τσίχλα. Ναι, ναι. Η πράξη είναι ίδια, άσε την τιμωρία. Η πράξη χριστιανικός, είναι θα απαντήσω εγώ. Ναι, ναι, χριστιανικός, ναι. Με τις ανώ... Μισό λεπτό, να πω αυτές τις δύο ερωτήσεις και μετά πείτε ό,τι θέλετε. Ωραία, η πάμε και στη δεύτερη. Ίδια. Πάμε η και στη δεύτερη. Είναι ίδια. Απάντησέ μου σε αυτό και θα σε πω και το δεύτερο. Ναι, απλά ο ένας κλέβει, ο άλλος δεν κλέβει. Αυτό λέμε, ναι, τόση ώρα. Εκεί πάει η δυναμική μετά. Ναι. Έχω πιο πολύ δύναμη, γι' αυτό κατάφερα να κλέψω και 100 χιλιάρικα, σωστά. Εντάξει, έτσι πως το θέτεις. Ωραία, τώρα, ναι, το θέτεις λίγο άκουψα, αλλά τέλος πάντων, ναι, με λεφτά. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Όταν λες ότι θα καθαρίσω το ελληνικό ποδόσφαιρο, πώς εννοείς ότι θα καθαρίσεις το ελληνικό ποδόσφαιρο? Ποιος το είπε αυτό ότι θα καθαρίσεις? Όπως έκανε ο Ολυμπιακός. Φαίνοντας το ΒΑΡ, αδερφούλη, φαίνοντας το ΒΑΡ το οποίο εγώ φωνάζω εδώ και δύο χρόνια και μάλιστα προσφέθηκα να το πληρώσω και κάποιοι δεν ήθελαν, κρατώντας αρχιδιαιτητές. Το ΒΑΡ είναι μια αρχή. Γιατί σου πληρώνω κι εγώ, απλά, ναι, αυτό θα έρθει. Γιατί δεν το έκανες όμως? Για τα 10 χρόνια μέχρι να έρθουν. Όχι, όχι, του χρόνου θα έχουμε ΒΑΡ. Το ΒΑΡ, φιλαράκι, μια χαρά είναι το ΒΑΡ. Θα λύσει πολλά προβλήματα το ΒΑΡ. Να το ξέρεις, όχι όλα. Ναι. Ποια τι με πειράζει που κάνετε το ίδιο με την Αθήνα. Δεν κάνουμε δηλαδή το ίδιο. Αυτό είναι το θέμα. Θέλετε να το βλέπουμε ότι κάνουμε το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο όμως. Δεν ξέρουμε. Εσείς μας δείχνετε ότι κάνετε το ίδιο. Κάτσε να επέμβει ο Κωνσταντίνος. Κάτσε να επέμβει ο Κωνσταντίνος. Θέλουν, αλλά δεν μπορούν, φίλε, ακόμα. Και δεν μπορούν. Δεν μπορούν και δεν το κάνουμε ακριβώς, ναι, το ίδιο. Αν μπορούσαν να το κάνουν, δεν μπορούν. Όσο τους παίρνει, τόσο μπορούν. Δεν μπορούν. Είναι επόμενη γραμμή. Όσο... Θέλουν, αλλά δεν μπορούν. Δηλαδή, το τύπο ΠΑΟΚ πήρε ένα απέναντι σε 10 παιχνίδια είναι ίδιο με μια ομάδα που ευνοείται κατά συρροή. Όχι, βέβαια. Αυτό λέμε. Αν μπορούσε, θα το έκανε. Αν μπορούσε. Δεν μπορεί. Ναι, καλημέρα. Ακόμα. Είναι καλημέρα. Το... η χούντα για να φύγει. Ναι, θέλει... ναι, θέλει δουλειά πολύ. Ναι. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Καλώς όνα. Θα ήθελα να πω κάτι για όλους αυτούς που λένε ότι τον ΠΑΟΚ τον υποστηρίζει η διαιτησία και γι' αυτό βρίσκεται στην κορυφή. Όχι, αυτό δεν το είπε κανένας ΠΑΟΚΣΙΣ. Ακούγεται για να ακουστεί, ναι. Και στην προηγούμενη εκπομπή, όχι, ΠΑΟΚΣΙΣ δεν το είπε. Ναι. Το είπανε και στην προηγούμενη εκπομπή. Άκουγα ότι να, δεν, τα πέναλτι δεν τα δίνουνε. Κουφάλα Βαραγιάννης, ναι. Εντάξει, μια χαρά, ο Κωνσταντίνος είναι πρώτος μάγκας, είναι, ναι. Εγώ θέλω να πω το εξής. Παιδιά, άμα πιστεύετε ότι οι Έλληνες διαιτητές ευνοούν τον ΠΑΟΚ, κάντε μια διαμαρτυρία στον Περέα να βάζει στον ΠΑΟΚ μόνο ξένους. Α, μπράβο, γιατί έχουμε μόνο νίκες με ξένους διαιτητές. Τίποτα άλλο. Ναι, φέρτε μας ξένους αφού θέλετε. Αυτό. Φέρτε μας τους ξένους όλα τα μάτια, το δεχόμαστε. Δεν πουλάει ο Ολυμπιακός πουθενά αυτή τη λακαμία με τον Τσίπρα.
και με τους διαιτητές και ιστορίες. Μα διασύρθηκαν πέρσι με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας φανέλα, Τσίπρας φανέλα και τον πρωτάθλημα πήρε η ΑΕΚ. Δεν βγήκε ένας Ολυμπιακός από την κουβέντα. Δεν μπορεί, όχι. Άλλοι βγαίνουν. Άλλοι βγαίνουν. Να σε καλά, φιλέ. Αφού πιστεύουν ότι ο Χαλίφης είναι ο Ιβάν και τους ευνοεί τον ΠΑΟ και η διαιτησία, να φέρουν ξένους, τίποτα άλλο. Αδερφούλη, ένα πράγμα να σου πω, μην μπαίνεις στο τρυπάκι τους, το χοδόρο τους κάνεις, μην ασχολείσαι καν, δεν υπάρχει λόγος να μπαίνεις να απολογήσεις για κάτι που δεν έχεις κάνει. Αυτό κάνεις τη στιγμή. Να είσαι καλά. Γεια σας. Λοιπόν, μόνο το 72-73 ο ΠΑΟ είχε μείνει αήττος για 19 παιχνίδια. Αλλά είχε αρχίσει ο ΜΑΣ με 9, το πρωτάθλημα με 9 νίκες και 3 ισοπαλίες. Το 75-76 είχε 12 ματσα ήττος, όπως τώρα. Έτσι. Τώρα θα δούμε, θα γίνει 13η αγωνιστική με τη Λάρισα την επόμενη εβδομάδα με τον Κούγια, τον φίλο σου. 7.30 ώρα Κυριακή. Καλημέρα. Ωραίο ματς. Καλό θα είναι, ναι. Καλημέρα, επόμενος. Ναι. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς ονα. Λοιπόν, παιδιά, να κάνω μια μικρή ανάλυση κι εγώ για την ομάδα μας. Είμαι υπερβολικά χαρούμενος. Εκπληκτικό παιχνίδι εχθές. Μεγάλο μπάτσο. Κουτσάρισμα. Ωραία μπάλα παίζει. Ναι. Χάρηκανε μπάλα. Γουστάρου φίλος. Άσο, χαίρετε την. Εκπληκτικό. Κώστα, Κωστή μου, δεν έχεις ιδέα. Κωστή μου, να σε κάνω μια ερώτηση. Είσαι χαζοχαρούμενος, ρε φίλε. Καλά ναι, κάνεις. Ναι, χαζοχαρούμενος. Είσαι χαζοχαρούμενος. Όχι, μια κρίση και να προσπαθείς να φέρεις την ομάδα. Δεν φίλε, είσαι χαζοχαρούμενος και αισθητική του ποδοσφαίρου δεν έχεις. Δεν σ' αρέσει το ποδόσφαιρο, δεν το αγαπάς. Να σε κάνω μια ερώτηση, γιατί πατάς πάνω μου και θα με κλείσει τώρα. Όχι, δεν σε κλείσει. Να σε ρωτήσω κάτι, Κωστή μου. Μάλιστα. Αυτά τα γυλεκάκια, τα πουστάκια που φοράνε οι παίχτες μας κάτω από τη φανέλα, ξέρεις τι είναι? Όχι. Δεν ξέρεις τι είναι. Και ξέρεις από μπάλα. Το 2018. Τα γυλεκάκια. Έλα ρε, αυτά που μετράνε τα χιλιόμετρα, που μετράνε τα πάντα, τους σφιγμούς, τα πάντα. Τι είναι τα γυλεκάκια? Οξυγόνωση. Αυτά ξέρεις τι είναι, δεν ξέρεις τι είναι. Και μου μιλάς για μπάλα το 2018. Άσε ρε φίλε τώρα, φυσίατρος και... τώρα είσαι εσύ, μας φέρεις τα γυλεκάκια. Άντε τράβα στην Τζιμισκή σε κάνα μαγαζί, να βάλεις κάνα γυλεκάκια, μας μιλείς για μπάλα βλέπεις, τώρα. Άμπαλε να πούμε τα γυλεκάκια. Τι άμας μιλείς για μπάλα ρε φίλε. Πονά τα μάτια μας. Πονά τα μάτια μας. Πονά τα ματάκια μας. Μπάλα αυτή που μας δείχνει. Και ούτε Ολυμπιακός. Ούτε η ΑΕΚ. Εγώ θα πω ο Παοξής. Περίμενε λίγο. Ένα λεπτό. Πες μου λίγο πόσες φάσεις έκανε η Λαμία από τη στιγμή που έμεινα με 10 παίκτες. Αυτή είναι η απάντηση, ρε φίλε. Κουτσάρισμα. Ποια Λαμία, ρε φίλε. Ναι, δεν πιάσαμε λίγο το κομμάτι αγωνιστικό μετά τις 10. Ήθελα να το κουβεντιάσουμε αυτό, μπορεί να το κάνουμε αύριο. Τι έκανε η Λαμία για να δει αμυντική λειτουργία της ομάδας. Καμία φάση δεν με έκανε, τίποτα. Τους κλείδωσα, γεια σας, τέλειωσε το μάτς. Ναι, αυτό ήθελα να το σχολιάσουμε καθαρά αγωνιστικά με σένα. Πες μου λίγο κάτι τώρα ακόμα. Κλείσε με αυτό. Στο 60 γιατί βγαίνει ο Πρίγκοβιτς, ξέρεις. Στο 60. Που βγήκε ο Πρίγκοβιτς. Για να έχει ταχύτητα στην κόντρα. Τι πράγμα? Για να έχει ταχύτητα στην κόντρα. Ψάξε να δεις τι είναι τα γυλεκάκια που κοροϊδεύεις. Ψάξε να δεις τι είναι, γιατί υπάρχουν προγράμματα. Ας τα γυλεκάκια τώρα. Ας τα γυλεκάκια. Μια φάση δεν έχω δει στον ΠΑΟΚ επιθετικά, τακτικά εκπαιδευμένη. Καλημέρα στον φίλο. Πρέπει να κλείσουμε. Εγώ πάντως ένα πράγμα θα πω. Τα γυλεκάκια που μετράνε πόσους πόντους το πέος του Πρίγκοβιτς είναι και αν έχει ο άλλος το δεξί του τον όρχη πιο κάτω από τον άλλο. Ας τα γυλεκάκια, καημένε. Εγώ τώρα θέλω γυλεκάκι να δω άμα κουράστηκε ο παίκτης από την τηλεόραση από το μάτς. Γυλεκάκι θέλω. Ατράβα από εδώ πέρα. Μη αγόρι μου τη φωνή, τσαγάκι από κρόκο γήπα να πάρουμε από αυγό. Ναι. Ο Παοξής θα πρέπει να καταλάβει, όλοι οι Παοξίδες, ότι αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, έχουμε γκόμενα την Μόνικα Μπελούτση και βγάζουμε γούστα. Να μην γκρινιάζει. Αυτό θέλω να πω εγώ. Όταν έχεις γκόμενα τη Μόνικα Μπελούτση, μπορεί να είναι για δύο μήνες, για τρεις, να το ευχαριστηθεί. Και αυτό θέλω να πω. Έχεις γκόμενα τη Μόνικα Μπελούτση, πετά στα ουράνια. Είσαι σούπερ, είσαι. Να πάρεις καμιά κολλινό από το. Από το κολλινό, ναι. Καμιά χοντρή εκεί που θα είναι στο ταμείο. Όχι, άσε την κολλινό την έχουν άλλοι. Τι. Παπαπαπουτσόπουλε. Παπαπαπουτσόπουλος, μάλιστα. Λοιπόν, να γουστάρουν και να απολαύσουν τη στιγμή. Δεν το έχουν ξαναζήσει. Να μην γκρινιάζουν, να μην μυριάζουν. Οι άλλοι ας πετάνε τα βέλη. Δεν πειράζει, είναι λογικό. Οι άλλοι να το σκάσουν από κάτω. Οι Ολυμπιακοί ειδικά, ναι, βέβαια, δεν το συζητάμε. Αυτό το παραμύθι με 70-30 διαιτησία να είναι δεύτερη. Ναι. Με 6 βαθμούς και 2-8. 8, 8 είναι το παραμύθι. Ναι. Έτσι. Άστε το παραμύθι. Έτσι. Λοιπόν, τουλάχιστον 2 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις έχουν δυνατότητα να απολαμβάνουν ταχύτητες Wind Fiber έως και 200 Mbps σε όλη την Ελλάδα. Για να το ζήσετε κι εσείς όλες αυτές τις πολύ ψηλές ταχύτητες 100 και 200 Mbps, επιλέξτε τη διαθεσιμότητα στην περιοχή σας μέσα από τη Wind.gr ή σε ένα κατάστημα Wind. Καλό πρωινό να έχετε όλες και όλοι. Οι γραμμές βαράνε, αλλά κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και το διωράκι με τον Κουμπαράκι. Μα Κουμπαράκι, δεν χάνουμε τίποτα, Κουμπαράκι. Πονάνε.
Δεν χάνεις με τίποτα. Δεν χάνω, ναι, δεν χάνω όντως. Δεν πρέπει να χάσεις, να το πάρεις αίτητος. Αν το πάρεις αίτητος, φίλε, θα είναι... Να περάσεις στην ιστορία ο προπονηταράς ο Μπόμπεκ. Οχ, οχ, να, ήρθε και ο Ζαϊρό. Ο προπονηταράς ο Μπόμπεκ, ναι, και ο Λουτσέσκου. Λοιπόν, και ο Λουτσέσκου. Έρχεται ο Ζορ Ζαϊρή μαζί με Γιάννη Πάγκο με πλάκα τελώς. Θα τους απολαύσετε σε ένα πολύ δυνατό δίωρο. Πριν από αυτούς, βέβαια, ο Κωνσταντίνος Βαραγιάννης με δελτίο ειδήσεων. Στις 12 η ενημέρωση σέντρα με Γιώργο Μπούζο, με τον Κωστή το μεσημέρι, μαζί παρεούλα το απόγευμα με τον έτερο άχαστο Θανάση Κυλώνη, λίγο μετά τις 6. Καλημερούδια από Τζόρνο! Πάμε πρώτη, πάμε τρίτη, ο Πίστερ καλέ.